Φίλοι συνδρομητές της Cita Vision, καλησπέρα σας. Ποδοσφαιρική βραδιά και η απόψινη μεγάλο ντέρπι στο Θεμιστόκλειο στάδιο ανάμεσα στην Ανόρθωση και τον Αποέλ. 12η αγωνιστική ημέρα του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, ο ΠΑΠ. Μεγάλο παιχνίδι λοιπόν με τους κυανόλευκους της Αμοχώς του να υποδέχονται σήμερα τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας. Ένα μεγάλο ντέρπι όσον αφορά τα play-off, την κατάταξη, την τελική, ποια ομάδα θα μπει στην τετράδα και ποια ομάδα θα παίξει στην ζώνη του υποβιβασμού. Αποέλ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 19 βαθμούς, έχοντας απολογισμό 7 νίκες και 4 ήττες. Στην πέμπτη θέση η Ανόρθωση με μόλις 16 βαθμούς, 5 νίκες, 6 ήττες για την κυρία της Αμοχώς. Το όπως γίνεται αντιληπτό, το σημερινό παιχνίδι είναι καθοριστικής σημασίας και για τις δύο ομάδες. Απλά να υπενθυμίσουμε στα γρήγορα την αγωνιστική με τον Παφιακό να ταξιδέψει στο Φρέναρος για να αντιμετωπίσει την Ολυμπιάς Φρενάρους. Η Σαλαμίνα αγωνίζεται με την ΑΕ Καραβάς, έναν επίσης πολύ σημαντικό παιχνίδι για την αγωνιστική. Νέα Σαλαμίνα, η οποία επίσης διεκδικεί τις θέσεις που οδηγούν στην κατάκτηση του τίτλου, δηλαδή να μπει στην πρώτη τετράδα. Είναι στην τέταρτη θέση με 16 βαθμούς η ομάδα της Σαλαμίνας. Τέλος, στο στάδιο Τάσος Παδόπουλος Ελευθερία, η Ομόνια αντιμετωπίζει την αναγέννηση Δερίνιας. Όλα αυτά στην 12η αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Ο ΠΑΠ, η Ανόρθωση, η οποία χρειάζεται νίκη 3-0 και 3-1 για να μπορέσει να ελπίζει σε κατάκτηση της τέταρτης ή τρίτης θέσης, δηλαδή να μπει στην ζώνη της διεκδίκησης του τίτλου. Κέρδισε ο Αποέλ στο πρώτο παιχνίδι του πρώτου γύρου 3-0 και αυτό βάζει δύσκολα στην ομάδα της Αμοχώς του, από τη στιγμή που οι γαλαζοκίτρινοι στην συνολική βαθμολογία τους έχουν μια νίκη περισσότερη από την Ανόρθωση, αν η κυρία καταφέρει και κατακτήσει σήμερα την νίκη. Με 3-2 σετ ευνοούμενος είναι φυσικά ο Αποέλ, ο οποίος θα σφραγίσει και με το παραπάνω την είσοδό του στην πρώτη τετράδα. Εμείς να περάσουμε σε πολύ λίγο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με δηλώσεις βοηθών προπονητών. Like to channel, I don't know.
Επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοση από το Θεμιστόκλειο στάδιο Ανόρθωση Αποέλ, 12η αγωνιστική μέρα του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος ΟΠΑΠ. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες διεκδικούν είσοδο στην τετράδα. Ο Αποέλ έχει το πλεονέκτημα με βάση την βαθμολογία των δύο ομάδων. Ωστόσο, η Ανόρθωση διεκδικεί και αυτή έχει τις δικές της πιθανότητες. Μαζί μας έχουμε τον βοηθό προπονητή της ομάδας της Αμοχώστου, τον κύριο Καρπαθάκη Κωνσταντίνο. Κύριε Καρπαθάκη, η Ανόρθωση σήμερα διεκδικεί ουσιαστικά την είσοδο στην τετράδα. Πολύ δύσκολη μένει το έργο της, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πιθανότητες για να την κατακτήσει. Ακριβώς όπως τα είπατε, ουσιαστικά εμείς θέλουμε μόνο τη νίκη σήμερα για να έχουμε ακόμα μαθηματικές ελπίδες ότι θα μπούμε στην τετράδα. Και αυτό σημαίνει νίκη με 3-0, 3-1 για να πάρουμε τους τρεις πόντους. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα μας βάζει ουσιαστικά με πολύ λίγες πιθανότητες στα επόμενα δύο παιχνίδια να διεκδικούμε την τετράδα. Πιστεύουμε ότι η ομάδα μας είναι έτοιμη. Η δουλειά που έχουμε κάνει τους τελευταίους 5 μήνες είναι αρκετά καλή. Η ομάδα μας είναι έτοιμη, χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Ελπίζω αυτό να φανεί και στο γήπεδο και η ομάδα μας να σταθεί εκεί που θέλουμε αγωνιστικά. Πώς βλέπετε το σημερινό παιχνίδι? Ο Αποέλ ιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Νέα Σαλαμίνα με 3-2, παρόλο που κέρδιζε με 2-0. Η Ανόρθωση επικράτησε εκτός έδρας. Πώς βλέπουμε όμως το σημερινό αγώνα, βλέποντας και τον αντίπαλό σας στον σημερινό αγώνα? Βάσει αποτελεσμάτων, ναι, το Αποέλ έχασε από τη Σαλαμίνα 3-2, αλλά σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οπότε η ήττα δεν σημαίνει κάτι και η νίκη η δική μας απέναντι στη Δερίνια πάλι δεν μπορεί να δείξει κάτι. Το παιχνίδι είναι αμφίροπο, μπορεί να πάει από 3-0 έως 0-3 αναλόγως την απόδοση της κάθε ομάδας. Παρακολουθούμε ένα πολύ αμφίροπο πρωτάθλημα φέτος. Μια άποψη από πλευρά ο Ανόρθωσης για το φετινό πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Από τον πρώτο έως τον 8ο έχουν φανεί ανταγωνιστικές οι ομάδες, το οποίο σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα έχεις ντέρμπι. Αν πας χαλαρά μια αγωνιστική, μπορεί να χάσεις και να βρεθείς εκτός στόχων χωρίς να το καταλάβεις. Από αγωνιστικής πλευράς, η Ανόρθωση είναι πανέτοιμη για το σημερινό αγώνα? Είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε δουλέψει σκληρά όλη την εβδομάδα. Ελπίζω να φανεί και στο γήπεδο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον βοηθό προπονητή της Ανόρθωσης, τον κύριο Καρπαθάκη. Σε πολύ λίγο έχουμε μαζί μας και τον βοηθό προπονητή του Αποέλ, τον κύριο Μιχάλη Μάρκου, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα νέα και από το αντίπαλο στρατόπεδο, αυτό των γαλαζοκιτρίνων της Λευκωσίας. Κύριε Μάρκου, σας χαιρετώ και πάλι. Δύσκολο παιχνίδι από πλευράς ανταγωνιστικότητας το σημερινό για τον Αποέλ, όπως όλα στο φετινό πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ιδιαίτερα αμφίροπο. Απέναντι στην Ανόρθωση, ο Αποέλ θέλει τουλάχιστον να χάσει, αν χάσει βέβαια, με 3-2, για να ελπίζει ουσιαστικά να έχει το πάνω χέρι στην κατάκτηση της μιας εκ των δύο θέσεων που οδηγεί ουσιαστικά στην όμιλο του τίτλου. Κερδίσατε την Ανόρθωση στο πρώτο γύρο με 3-0. Όλα τα νέα του Αποέλ όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Όπως είπατε και εσείς, σίγουρα το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Όλα τα παιχνίδια είναι ντερπί. Λίγο να χαλαρώσεις οποιοδήποτε παιχνίδι, η επιτυχία με την αποτυχία είναι πολύ κοντά. Έχουμε κερδίσει την Ανόρθωση στο πρώτο παιχνίδι 3-0, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Έχετε αναφέρει ότι μας βολεύει η ήττα με 3-2. Δεν μας βολεύει καμία ήττα. Ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε, όπως κατεβαίνουμε να κερδίσουμε σε όλα τα παιχνίδια. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, σίγουρα, αλλά ο στόχος μας είναι η νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μάρκου, τον βοηθό προπονητή του Αποέλ. Σε πολύ λίγο αρχίζει αυτή η πολύ σημαντική αναμέτρηση ανάμεσα στον Αποέλ και την Ανόρθωση. Σε πολύ λίγο είμαστε κοντά. Έχουμε και τον ομοσπονδιακό βοηθό προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον κύριο Πρωτοψάλτη, ο οποίος θα είναι μαζί μας. Βρίσκονται ήδη
παραταγμένες στον αγωνιστικό χώρο και όλα είναι έτοιμα για την έναρξη αυτής της πολύ σημαντικής αναμέτρησης ανάμεσα στην Ανόρθωση και τον Αποέλ. Το 10η λοιπόν αγωνιστική μέρα του πρωταθλήματος Πετόσφαιρας, ένα πρωτάθλημα το οποίο φέρνει στους δέχτες σας η κορυφαία αθλητική πλατφόρμα της Κύπρου, πάντα σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, ο πρόεδρος της οποίας βρίσκεται όπως τα πλήστα παιχνίδια, όπως τα πλήστα ντέρπι, παρόν και σήμερα στο Θεμιστόκλειο στάδιο ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετόσφαιρας, ο Δόκτωρ Μιχάλης Κρασάς. Να αναφέρουμε στα γρήγορα και τα ρόστερ των δύο ομάδων. Με την Ανόρθωση να κάνουμε αρχή λοιπόν με τον αριθμό 2 ο Σόρενσεν, με τον αριθμό 4 ο Γκράμετσορφ, με τον αριθμό 5 ο Κολάς, με τον αριθμό 6 Στρουγκάρεβιτς, με τον αριθμό 8 Χριστοφόρου Ανδρέας, με τον αριθμό 9 Κνέζεβιτς, με τον αριθμό 10 ο αρχηγός ο Γιάννης Κοντός, με τον αριθμό 12 ο Σπύρου Ανδρέας, με τον αριθμό 14 ο Μάχημο Αντώνιο Μαρτίνες, με τον αριθμό 15 Παλχαρίνη Μάρλον, με τον αριθμό 17 ο Λίμπερο της ομάδας Κατζηδαμιάνου Κωνσταντίνος, με τον αριθμό 18 Κωνσταντίνος ο Κωνσταντίνου Σάβας, με συγχωρείτε, προπονητής φυσικά για Πανής Γιάννης, ο τεχνικός της κυρίας. Από την άλλη ο Αποέλ ήρθα σήμερα στην Λεμεσό με τους Χατζη Παύλου, με τον αριθμό 2 Χρυσοστόμου, με τον αριθμό 3 Λούνα, με τον αριθμό 4 Χάσικος, με τον αριθμό 5 Χρυσοστόμου, με τον αριθμό 6 ο αρχηγός της ομάδας Ηλίας Χαλούμης, με τον αριθμό 8 Πούλκο, με τον αριθμό 10 Χαμογιούν, με τον αριθμό 11 ο Παντελή ο Λίπερο της ομάδας, με τον αριθμό 12 ο Φαρχάν, με τον αριθμό 16 ο Βερίσιμο, με τον αριθμό 18 ο Λάγο για την ομάδα του κύριου Μέλκα στον σημερινό αγώνα. Όλα έτοιμα για την έναρξη της σημερινής αναμέτρησης. Με τον Αποέλ να σερβίρει πρώτο και τον αρχηγό, τον Ηλία Χαλούμη, να πηγαίνει για την εκτέλεση του πρώτου σερβίς στον αγώνα. Παφιακός με 30, Ομόνια με 27, Αποέλ με 19, Νέα Σαλαμίνα με 18. Η τετράδα του πρωταθλήματος, η Ανόρθωση στους 16, βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Πρώτος πόντος καταγραμμένος για την Ανόρθωση, που προηγείται με 1-0 του Αποέλ σε αυτό το πρώτο σετ. Και με τον αριθμό 14, ο Μαρτίνες βγαίνει για το πρώτο σερβίς από πλευράς Ανόρθωσης. Βγήκε άμυνα από πλευράς Αποέλ, έξω τον μπλοκ, πετυχημένο. Σοφαρίζουν οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας, όπως είπαμε, στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Η ομάδα του Αποέλ κέρδισε με 3-0. Με νίκη σήμερα σφραγίζει την είσοδό της στην τετράδα. Από την άλλη η Ανόρθωση θέλει νίκη με 3-0-3-1 για να παραμείνει στο κόλπο της εισόδου στην τετράδα του πρωταθλήματος. Σε πρώτο χρόνο εξαιρετικό καρφί από τον Κρέζεβιτς, Βλαντιμίρ Κρέζεβιτς, γνωρίζεται φέτος στην Ανόρθωση, ποιος πάει και αυτός για το δικό του σερβίς. 2-1 προηγείται η Ανόρθωση του Αποέλ στο πρώτο σετ, στο μεγάλο ντέρπι της 12ης αγωνιστικής. Μπλοκ. Δεν μπόρεσε ουσιαστικά να βγει η άμυνα από πλευράς Ανόρθωσης. 2-2. Ισοφαρίζουν οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας. Αναμένεται ένα ιδιαίτερα φύροπο παιχνίδι. Απλά να υπενθυμίσουμε και τα σημερινά παιχνίδια: Ολυμπιακός, Ολυμπιάς Φρενάρους Παφιακός, Σαλαμίνα ΑΕΚ Καραβάκι, Ομόνια Αναγέννηση. Τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ουσιαστικά στην 12η αγωνιστική. Blockout από πλευράς Αποέλ, πόντος για την Ανόρθωση που προηγείται με 3-2. Βλέπουμε ξανά σε επαναληπτική προβολή το δυνατό καρφί, τον μπλοκ που βγήκε από πλευράς Αποέλ. Ωστόσο η μπάλα έφυγε out του μπλοκ από τον Λούνα, τον ακραίο του Αποέλ. Με τον αριθμό 2 στο δικό του σερβίς ο Σόρενσεν για την ομάδα της Ανόρθωσης. Σε ένα επιθετικό σερβίς από πλευράς ο Σόρενσεν, δυνατό άσος, ο πρώτος στο παιχνίδι και αυτός καταγραμμένος για την κυρία, την Ανόρθωση που προηγείται με 4-2. Βλέπουμε ξανά
το δυνατό καρφί. Δεν μπόρεσε εκεί να βγάλει άμυνα ο Βερίσιμο από πλευράς Αποέλ. Πρώτος άσος λοιπόν για την Ανόρθωση. Πρώτος άσος και για τον Σόρενσεν. Δυνατό καρφί εκ νέου. Βγήκε άμυνα όμως από πλευράς Αποέλ. Έβγαλε όμως άμυνα και ο Σόρενσεν. Σε πρώτο χρόνο εντυπωσιακός ο Μαρτίνες χαρίζει τον πόντο για την Ανόρθωση που παίρνει προβάδισμα τριών πόντων. Στον αγώνα 5-2 προηγείται η κυρία σε αυτό το πρώτο σετ στο Θεμιστόκλειο στάδιο. Είδαμε και σε επαναληπτική προβολή το ρε δυνατό καρφί που επιχείρησε ο Μαρτίνες. Συνεχίζει ο Σόρενσεν στο σερβίς. Δυνατό καρφί από τον Λούνα. Σταματάει το σερί της Ανόρθωσης. Βλέπουμε ξανά στην Διαγώνιο. Δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα. Εκεί ο Μαρτίνες πόντος για τον Αποέλ που μειώνει 3-5 η ομάδα του κύριου Μέλκα. Λούνα άστοχο. Σερβίς από τον άσο του Αποέλ. Πρώτο χαμένο σερβίς στο παιχνίδι σε αυτό το πρώτο σετ. Ήρθε από πλευράς Αποέλ. Σε πρώτο χρόνο ο Χρυσοστόμου κερδίζει και χαρίζει ουσιαστικά τον πόντο στους γαλαζοκίτρινους. Λέγουμε ξανά, έβγαλε άμυνα ο Βερίσιμο. Σε πρώτο χρόνο ο Χρυσοστόμου κάρφωσε στην ευθεία, χάρισε τον πόντο στον Αποέλ που μειώνει εκ νέου στους 2-4-6. Με τον Πούλκο να σερβίρει, δεν μπόρεσε ο Λούνα στο δυνατό καρφί του Σόρενσεν. Πόντος για την Ανόρθωση, 7-4. Βλέπουμε ξανά πως σήκωσε όμορφα την μπάλα ο Σπύρου. Κάρφωσε στην Διαγώνη ο Σόρενσεν, χάνησε τον πόντο για την κυρία με τον αριθμό 6. Στρουγκάρεβιτς στο σερβίς για την Ανόρθωση. Σε πιο τεχνικό σερβίς. Ελιάς Χαλούμης πέρασε την μπάλα. Πόντος για τον, για την Ανόρθωση. Χρυσοστόμου άγγιξε στο φιλέ σύμφωνα με τον διαιτητή. 8-4, πρώτο τεχνικό time out. Και αυτό για την Ανόρθωση που προηγείται με 8-4. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοση. 8-4 προβάδισμα για την Ανόρθωση στο πρώτο σετ κόντρα στον Αποέλ, στο μεγάλο ντέρπι της 12ης αγωνιστικής. Συνεχίζει να σερβίρει από πλευράς Ανόρθωσης ο Στρουγκάρεβιτς. Επίσης, ένα πολύ καλό σερβίς από τον Στρουγκάρεβιτς. Βγήκε άμυνα από πλευράς Ανόρθωσης. Επιμένει ο Βερίσιμο στην Διαγώνιο, πόντος για τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας που μειώνουν σε 5-8. Επιστρέφει και ο Χάσικος στον αγώνα. Πέρασε εκτός ο Παντελή, ο Λίμπερο του Αποέλ, με τον Χρυσοστόμου να πηγαίνει για το δικό του σερβίς για τον Αποέλ. Σε ένα τεχνικό σερβίς επιλέγει να πάει ο Χρυσοστόμου. Βγήκε άμυνα από την Ανόρθωση. Πέρασε την μπάλα ο Μαρτίνες και χαρίζει τον πόντο στην Ανόρθωση. 9-5. Δεν έκαναν καμία κίνηση από πλευράς Αποέλ για να βγει άμυνα. Ήταν μεγάλο το κενό. Το εκμεταλλεύτηκε ο Μαρτίνες, χάρισε τον πόντο στην Ανόρθωση. 9-5 με τον Σπύρου να σερβίρει για την κυρία. Το καρφί σε πρώτο χρόνο από τον Χάσικο. Βγήκε υποδοχή από πλευράς Ανόρθωσης. Βερίσιμο πέρασε απλά την μπάλα. Έβγαλαν άμυνα της Ανόρθωσης. Πέρασε την μπάλα ο Σόρενσεν.
Καλούμης στον Βερίσιμο. Εκ νέου μπλοκ από πλευράς Ανόρθωσης. Σε ένα ωραίο ραλί από πλευράς των δύο ομάδων. Σε πρώτο χρόνο ο Χάσικος. Πόντος για τον Αποέλ. Σε ένα όμορφο, ουσιαστικά στιγμιότυπο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Βλέπουμε ξανά το πόσο Χάσικος σε πρώτο χρόνο χάρισε τον πόντο στον Αποέλ, που μειώνει εκ νέου στους 3-6-9. Αλούμης πέρασε την μπάλα στο σερβίς. Σε πρώτο χρόνο εκ νέου για την Ανόρθωση αυτή τη φορά, με τον Κνέζεβιτς να ανεβάζει τη διαφορά στους 4. Πάσε την μπάλα απλά πάνω από τον Χάσικο, στον καιρό χώρο. Πόντος για την κυρία Μαρτίνες στο σερβίς για την Ανόρθωση. Παντελή στην υποδοχή. Στον Βερίσιμο καρφί βγήκε άμυνα από πλευράς Ανόρθωσης. Μαρτίνες δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Μπάλα έμεινε στο φιλέ. 7-10. Μειώνει η ομάδα του κύριου Μέλκα. Με τον Βερίσιμο από πλευράς Αποέλ να πηγαίνει για το δικό του σερβίς. Μέσα σύμφωνα με τον επόπτη, άσος για τους γαλαζοκίτρινους. Με τον Βερίσιμο να γράφει και τον πρώτο άσο για τον Αποέλ. Θυμίζουμε ένα έχει και η Ανόρθωση με τον Σόρενσεν. Βερίσιμο που μείωσε σε 8-10. Λέμε ξανά σε επαναληπτική προβολή το εξαιρετικό σερβίς από πλευράς Βερίσιμο. Επιλέγει με τον ίδιο τρόπο. Βγήκε άμυνα από πλευράς Ανόρθωσης. Πέρασε απλά την μπάλα ο Σόρενσεν. Πούλκο για τον Αποέλ. Δυνατό καρφί. Μαρτίνες πέρασε την μπάλα. Καρφώνει εντυπωσιακά πιο ψηλά από όλους. Και ο Μαρτίνες, ένας άκρος εντυπωσιακός παίχτης. Βλέπουμε ξανά πως έβγαλαν με υπερπροσπάθεια άμυνα από πλευράς Ανόρθωσης. Μαρτίνες. Δυνατό καρφί. ...11-8 για την κυρία. Με τον Κνέζεβς να σερβίρει. Και πάρει Πούλκο. Δεν έβγαλε άμυνα αυτή τη φορά ο Σπύρου. Χάρισε τον πόντο όμως ο Πούλκος στον Αποέλ, που μειώνει 9-8. Με τον Χάσικο να πηγαίνει για το δικό του σερβίς. Πέρασε την μπάλα. Πούλκο εκμεταλλεύτηκε το λάθος από πλευράς Ανόρθωσης. Κάρφωσε δυνατά. Μειώνει στον πόντο από Ελ μετά από αρκετή ώρα. 10-11. Βλέπουμε ξανά την άσχημη υποδοχή από πλευράς Μαρτίνες. Καραδοκούσε ο Πούλκο. Κάρφωσε. Χάρισε τον πόντο στον Αποέλ. 10-11, Χάσικο συνεχίζει στο δικό του σερβίς. Άμυνα από τον Μαρτίνες. Καρφί από τον Παλχαρίνη. Έβγαλαν άμυνα η γαλαζοκίτρινη. Πέρασε την πάρα ο Πούλκο. Πόντος όμως για την Ανόρθωση με τον Μάρλον Παλχαρίνη. Να καρφώνει δυνατά. Προσπάθησαν για τον μπλοκ ή του Αποέλ. Βλέπουμε ξανά την φάση. Ωστόσο, δεν ήταν στη σωστή θέση ο Χρυσοστόμου, με αποτέλεσμα να κερδίσει τον πόντο η Ανόρθωση. 12-10. Προβάδισμα στους δύο πόντους για την κυρία. Σόρενσεν στο σερβίς. Πέρασε απλά την μπάλα ο Πούλκο. Και πάλι ο Παλχαρίνη ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Αυτή τη φορά στη διαγώνιο επέλεξε να χτυπήσει ο Μάρλον ο Παλχαρίνη. Βλέπουμε ξανά. Ο Σπύρου σέρβιρε στον Παλχαρίνη. Χάρισε τον πόντο στην κυρία. 13-10 και time out που ζήτησε ο τεχνικός του Αποέλ, ο κύριος ο Μέλκας, βλέποντας ξανά την Ανόρθωση να ξεφεύγει στους 3 πόντους. Η Ανόρθωση, η οποία την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Καραβά, ενώ ο Αποέλ υποδέχεται την αναγέννηση Δερίνιας στο Λευκόθεο.
στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, δηλαδή στην 14η αγωνιστική. Η Ανόρθωση φιλοξενεί στο Θεμιστόκλειο τον Παφιακό, ενώ από έλεγχη δύσκολη έξοδο στο Αιώνιον Τέρπι κόντρα στην Ομόνια, παιχνίδι που θα γίνει στο Τάσος Παπαδόπουλος ο Ελευθερία. Επέστρεψαν οι δύο ομάδες στο παρκέ με τον Σόρενσεν να συνεχίζει να σερβίρει από πλευράς Ανόρθωσης. Δυνατό σερβίς, άστοχο όμως, κακό. Ουσιαστικά χτύπησε στο φιλέ, χάρισε τον πόντο στον Αποέλ. 11-13 μειώνει η ομάδα της Λευκοσίας στους δύο πόντους η διαφορά, με τον Ολούνα να πηγαίνει για το δικό του σερβίς από πλευράς Αποέλ. Άσος και από τον Λούνα. Μετά τον Βερίσιμο και προηγουμένως τον Σόρενσεν, άλλο ένας άσος στον αγώνα. Δεύτερος όμως για τον Αποέλ με τον Λούνα, ο οποίος συνεχίζει να σερβίρει. 12-13 το σκορ. Έβγαλε άμυνα από πλευράς Ανόρθωσης ο Χατζηδαμιανού. Πέρασε απλά την μπάλα ο Μπαλχαρίνη. Έβγαλαν μπλοκ από πλευράς Αποέλ με Χρυσοστόμου και Χαλούμι. Έπιασαν στον ύπνο όμως ο Σόρενσεν την άμυνα του Αποέλ με τον Παντελή να μην μπορεί να κάνει σωστά την υποδοχή. Βλέπουμε ξανά το έξυπνο πέρασμα του Σόρενσεν, πόντος για την Ανόρθωση. 14-12. Παλχαρίνη στο δικό του σερβίς, η διαφορά εκ νέου στους δύο. Λάθος από τον Παλχαρίνη στο σερβίς. Χαρίζει ουσιαστικά τον πόντο στον Αποέλ σε αυτό το πρώτο σετ. Θυμίζουμε 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Πετόσφαιρας, ο ΠΑΠ. Έξω το σερβίς του Πούλκο. Δίνει εκ νέου τον πόντο στην Ανόρθωση και το προβάδισμα 2 πόντων. 15-13. Με τον Στουρκάρεβιτς να σερβίρει για την κυρία Πούλκο την άμυνα. Λούνα, το καφί δυνατά, βγήκε άμυνα από πλευράς Παλχαρίνη. Πέρασε την μπάλα με δυνατό καρφί ο Σόρενσεν. Επιμένουν οι γαλαζοκίτρινες Λευκοσίας. Μπλοκ πετυχημένο από τον Κνέζεβιτς. Και 16-13, δεύτερο τεχνικό time out για την Ανόρθωση. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για τη συνέχεια του πρώτου σετ. Επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοση από το Θεμιστόκλειο στάδιο. Ανόρθωση Αποέλ, 12η αγωνιστική ημέρα του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος ο Παπανδρών. 16-13 προηγείται η Ανόρθωση σε αυτό το πρώτο σετ με την ολοκλήρωση του δεύτερου τεχνικού time out. Επιτροφή των δύο ομάδων στο παρκέ με την Ανόρθωση να συνεχίζει να σερβίρει με τον Στρουγκάρεβιτς. Με τον αριθμό 6 να έχει την μπάλα ήδη στα χέρια και να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Έξυπνο σερβίς από τον Στρουγκάρεβιτς. Πιάνει στον ύπνο. Χαρίζει τον άσο στην κυρία. Με τον Στρουγκάρεβιτς να συνεχίζει να σερβίρει για την Ανόρθωση. 17-13. Βερίσιμο στην ευθεία το καρφί. Πετυχημένο. 17-14. Μειώνει ο Αποέλ στους 3 πόντους στην διαφορά. Με τον Χρυσοστόμου
να πηγαίνει για το δικό του σερβίς. Έβγαλε άμυνα ο Μαρτίνες. Σε πρώτο χρόνο ο Κνέζεβιτς πέρασε έξυπνα την μπάλα. Χάρισε τον πόντο εκ νέου στην κυρία. 18-14 που δείχνει αποφασισμένη να κατακτήσει αυτό το πρώτο σετ. Με τον Σπύρου να πηγαίνει για σερβίς από πλευράς Ανόρθωσης. Αλλαγή από πλευράς Αποέλ. Έξω Πούλκο, μέσα ο Χαμαγιούν. Κέρδισε τον πόντο Αποέλ. Μειώνει σε 15-18. Με τον Ηλία Χαλούμη να πηγαίνει για το σερβίς από πλευράς Αποέλ. Μαρτίνες. Μοντόγια ήταν. Κάρφωσε στην διαγώνιο. Χάρισε τον πόντο εκ νέου για τον για την Ανόρθωση. Με τον ίδιο να πηγαίνει στο σερβίς. Πάμε σε time out, το οποίο δήλωσε εσπεσμένα ο τεχνικός του Αποέλ, ο κύριος Μέλκας. Και εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτή την διακοπή. Έχουμε κοντά μας τον βοηθό ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ανδρών, τον ο κύριο Πρώτο Ψάλτη. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα. Ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα στο Θεμιστόκλειο στάδιο ανάμεσα στην Ανόρθωση και τον Αποέλ, το 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ένα πρώτο σετ το οποίο η Ανόρθωση προηγείται με 19-15. Θα τολμήσω να πω ότι η φετινή χρονιά μας επιφύλασε πολλά δύσκολα και όμορφα παιχνίδια. Ένα από αυτά είναι το σημερινό. Είναι, οι ομάδες είναι ισοδύναμες, είναι διεκδικητικές και οι δύο. Πιστεύω στη συνέχεια ο κόσμος να απολαύσει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Ανόρθωση η οποία πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο σε αυτό το πρώτο σετ. Ο Μαρτίνες στο σερβίς. Δυνατό καρφί από τον Κνέζεβιτς, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση μέχρι τώρα στον αγώνα. Είναι αυτός που κρατά ζωντανή την Ανόρθωση και είναι αυτός που ουσιαστικά έκτισε την διαφορά για την κυρία μαζί με τον Μαρτίνες. 20-15. Επέστρεψε ο Πούλκο στον αγωνιστικό χώρο, επέρασε εκτός ο Χαμαγιούν. Σερβίρει εκ νέου ο Μαρτίνες για την Ανόρθωση. 20-15. Η διαφορά στην μέγιστη τιμή της, στους 5 πόντους. Πέρασε ο Λούνα την μπάλα, έβγαλε άμυνα ο Σπύρου. Καρφί από τον Παλχαρίνη, πόντος όμως για τον Αποέλ. Δεν αγγίξε η μπάλα στον μπλοκό. Ήταν καθαρό out. Βλέπουμε ξανά και σε επαναληπτική προβολή πως όντως δεν άγγιξαν την μπάλα οι παίχτες του Αποέλ. Μειώνει στους 4, 16-20 ο Αποέλ με τον Βερίσιμο να σερβίρει για τους γαλαζοκίτρινους. Άστοχο το σερβίς του, σταμάτησε η μπάλα στο φιλέ. Η διαφορά εκ νέου στους 5 για την κυρία Κνέζεβιτς στο δικό του σερβίς για την Ανόρθωση. 21-16. Έβγαλε άμυνα ο Παντελή. Λούνα επιχείρησε να καρφώσει στην διαγώνιο. Άστοχο όμως το καρφί του, βλέπουμε ξανά σε επαναληπτική προβολή το άστοχο σερβίς του Λούνα, το οποίο βλέπουμε ήδη στους δέχτες μας. 22-16, διαφορά στους 6. Κνέζεβιτς συνεχίζει να σερβίρει. Υποδοχή από τον Παντελή και πάλι στον Λούνα. Το καρφί άστοχο όμως και πάλι στην ευθεία αυτή τη φορά προσπάθησε να καρφώσει ο Λούνα. Έστειλε την μπάλα έξω. Χάρισε ουσιαστικά τον πόντο στην Ανόρθωση. 23-16, δύο πόντους μακριά η κυρία από την κατάκτηση αυτού του πρώτου σετ. Coach. Πιστεύω αυτή τη στιγμή από αυτό το μικρό κομμάτι που έχω δει μέχρι στιγμής, γιατί καθυστέρησα και εγώ να έρθω,
Το Αποέλ προσπαθεί να παίξει περισσότερο με τις άκρες. Δεν χρησιμοποιεί τους κεντρικούς επιθετικούς. Δεν υπάρχει απειλή από το κέντρο. Αυτό βέβαια συνεπάγεται πολύ πιο εύκολη προσαρμογή του μπλοκ στους επιθετικούς του Αποέλ. Με αποτέλεσμα να μπορεί ή να κλείνει πολύ πιο εύκολα το μπλοκ ή να κάνει άμυνα ή να οδηγεί τον επιθετικό σε λάθος επιθέσεις. Στην προηγούμενη φάση ο Αποέλ κέρδισε τον πόντο, μείωσε στους 6-17-23. Η ώρα του Χατζιπαύλου εντός στο παρκέ για την δικό του σερβίς. Κάτι που επέλεξε ο κύριος ο Μέλκας. Παλχαρίνη καρφώνει δυνατά και χαρίζει τον πόντο στην κυρία. Set point για την ομάδα του κύριου Γιαπάνη. Με τον Σόρεφσεν να σερβίρει για την κατάκτηση του πρώτου σετ για την ανόρθωση. Να το καρφί από τον Σόρεν σε άστοχο όμως. 18-24 μειώνει ο Αποέλ. Με τον Ολούνα να πηγαίνει στο δικό του σερβίς. Θυμίζουμε έχει ήδη ένα άσο στο ενεργητικό του. Μέχρι στιγμής βγήκε άμυνα από πλευρά ανόρθωση, πέρασε την μπάλα έξυπνα ο Σόρενσεν. Πίσω στον Λούνα καρφώνει σωστά αυτή την φορά και χαρίζει τον πόντο στον Αποέλ. 19-24. Με τον Λούνα να συνεχίζει να σερβίρει για τον Αποέλ. Άστοχο όμως το σερβίς του, χαρίζει τον πόντο στην ανόρθωση και ουσιαστικά το πρώτο σετ στην κυρία. 25-19 το σκορ του πρώτου σετ για την ανόρθωση, η οποία ήταν καλύτερη από τον Αποέλ σε αυτό το πρώτο σετ που είδαμε στον αγώνα. Παντούσε καλύτερα, έβγαλε σωστές επιθέσεις ο Αποέλ, ο οποίος δεν μπόρεσε να παίξει σωστά την υποδοχή και να ανακόψει ουσιαστικά τις επιθετικές εξάρσεις των ακραίων αλλά και των κεντρικών της ανόρθωσης. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε την άποψη του βοηθού ομοσπονδιακού προπονητή για το όσα είδαμε στο πρώτο σετ. Χαρή. Χαρή. Έλα. Χαρή, ακούεις με. Επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοση από το Θεμιστόκλειο στάδιο. Ανόρθωση Αποέλ 1-0 προηγείται η κυρία των Γαλαζοκιτρίνων. 25-19 κατέκτησε το πρώτο σετ. Coach, μετά όσα είδαμε στο πρώτο σετ, τι μπορούμε να πούμε για την αγωνιστική ετοιμότητα και των δύο ομάδων? Με βάση την γενική εικόνα που έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής, η υποδοχή και των δύο ομάδων κυμαίνεται σε πολύ μικρή, έχουν πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τους, το 50 με το 60%. Τα λάθη στο σέρβις μοιράζονται. Αυτό που έχει σημασία είναι η επιθετική δυνότητα που έχει η ανόρθωση, εκμεταλλευόμενη πάρα πολύ τους επιθετικούς της από το κέντρο. Δηλαδή στις γρήγορες επιθέσεις, από την πρώτη φάση τελειώνει και παίρνει τον πόντο. Αντίθετα, στην άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι το παιχνίδι αναπτύσσεται πάντα από τις άκρες. Πιθανώς προτιμώνται περισσότερο ο διαγώνιος και ο ακραίος, οι οποίοι έχουν κάποιες στιγμές καλές. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος πλουραλισμός στην επίθεση, να εκμεταλλευτεί όλους τους παίχτες και όλες τις δυνατότητες που έχουν.
Από την άλλη πλευρά, η Ανόρθωση κάνει αυτό που ξέρει να κάνει. Εκμεταλλεύεται πάντα και την πίεση στο σέρβις που έχει βάλει πάνω στο Αποέλ, συγχρόνως την καλή της υποδοχή για να κερδίζει πάντα από την πρώτη φάση τον πόντο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γι' αυτό έχουμε και τη διαφορά αυτή στην επίθεση. Έχουμε τον Κνέτζεβιτς, ο οποίος τα πήγε αρκετά καλά. Μέχρι τώρα έχει 5 στις 5 επιθετικές προσπάθειες, ναι, πετυχημένες. Αυτό φανερώνει την καλή ποιότητα και της άμυνας και της υποδοχής, ούτως ώστε να έχει μεγάλη ελευθερία ο Πασταδόρος να χρησιμοποιεί το κεντρικό παίχτη. Και προφανώς το 5 στα 5 σημαίνει ότι γίνεται και πολύ καλή διαχείριση επιθετική από τον παίχτη. Από πλευρά Αποέλ βλέπουμε τον Λούνα στις 8 προσπάθειες, μόλις στις 3 να έχει ολοκληρώσει πετυχημένο. Ο Βερίσιμο στις 6 προσπάθειες που πήρε, μόλις στις 2 κατάφερε να τις φέρει σε πέρας. Από την άλλη και ο Πούλκο, τρίτος ξένος του Αποέλ, 5 επιθετικές προσπάθειες, στις 3 κατάφερε, έχει το πιο ψηλό ποσοστό στο 60%. Από πλευρά τη τριάδα των ξένων του Αποέλ, ξεκίνησε ήδη και το παιχνίδι στο δεύτερο σετ με την Ανόρθωση να σερβίρει. Κάτι θα λέγατε, Κούτς. Είναι φανερό ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου οι επιθέσεις πρώτου χρόνου. Τώρα μόλις βλέπουμε μία, για να μπορέσει να ανοίξει το παιχνίδι, να ανοίξει το μπλοκ, να γίνει πιο γρήγορο το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής είπαμε χρησιμοποιήθηκαν οι δύο ακραίοι μόνο και ο διαγώνης με πολύ χαμηλά ποσοστά. Αν δεν μπει ο κεντρικός μέσα στο παιχνίδι, τότε είναι πιο προβλέψιμο το παιχνίδι του αντιπάλου, οργανώνεται πιο εύκολα το μπλοκ και η άμυνα φυσικά. Ο Αποέλ, ο οποίος προηγείται με 2-0 σε αυτό το δεύτερο σετ. Πόντος κερδισμένος 1-0 από τον Χάσικο σε πρώτο χρόνο, το οποίο σχολίασες και εσύ, coach. Άσος, ο δεύτερος πόντος από πλευράς Αποέλ και πάλι από τον Χάσικο, που συνεχίζει να σερβίρει από πλευράς τον γαλαζοκυτρίνο Χατζηδά. Αμιανού έβγαλε υποδοχή σε πρώτο χρόνο. Ο Παλχαρίνη χαρίζει τον πόντο στην κυρία. Μειώνει σε 1-2 η ομάδα του κύριου Γιαπάνη, με τον Μαρτίνες να πηγαίνει για το δικό του σερβίς από πλευράς Ανόρθωσης. Η Ανόρθωση, η οποία χρειάζεται νίκη 3-0-3-1 για να μπορέσει να διατηρηθεί σε απόσταση αναπνοής από τις θέσεις που οδηγούν στον όμιλο του τίτλου. Από την άλλη, ο Αποέλ με νίκη με οποιοδήποτε σκορ ουσιαστικά σφραγίζει την είσοδό του στην πρώτη τετράδα. Πόντος για τους γαλαζοκίτρινους της Λευκοσίας, με τον Λούνα να πηγαίνει για το δικό του σερβίς. Βλέπουμε ξανά την φάση. Το μπλοκ από τον Λούνα άγγιξε στο φιλέ ο Παλχαρίνη. Χάρισε τον πόντο ουσιαστικά με αυτή του την κίνηση στον Αποέλ. Λούνα στο σερβίς. Έβγαλαν άμυνα από πλευρά Ανόρθωσης. Πετυχημένο το διαγώνιο σε ο καρφί από τον Παλχαρίνη. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Όταν υπάρχει ποιοτική υποδοχή και είναι στον αέρα ο κεντρικός, τότε όλα τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ εύκολα για τους ακραίους. Με τον Κνέζεβιτς να πηγαίνει στο σερβίς για την Ανόρθωση. Πόντος για την κυρία. Υπέρβαση την Πασταδόρου, πέρασε η μπάλα από το φιλέ. Αυτό και χάρισε τον πόντο στην Ανόρθωση, η οποία ισοφαρίζει 3-3 τον αγώνα. Με τον Κνέζεβιτς να συνεχίζει για δεύτερο σερί σερβίς. Έβγαλε υποδοχή ο Παντελή. Πούλκο καρφώνει δυνατά. Χαρίζει τον πόντο στον Αποέλ, 4-3. Είναι ακριβώς η επανάληψη της φάσης από την πλευρά της Ανόρθωσης τώρα για το Αποέλ. Καλή υποδοχή. Η ποιότητα της υποδοχής δίνει την ευκαιρία για μια πάρα πολύ καλά και οργανωμένη επίθεση. Με τον Πούλκο να περνά την μπάλα στο σερβίς. Έβγαλε άμυνα ο Λούνα. Με τον Σόρενσεν να καρφώνει. Πολύ καλό μπλοκ έκανε η ομάδα του Αποέλ. Βρήκε στο σώμα του παίχτη της Ανόρθωσης. Βλέπουμε ξανά σε επανάληψη. Τίμησε η μπάλα στο σώμα του Σόρενσεν.
Πούλκο συνεχίζει. 5-3 προηγείται ο Αποέλ σε αυτό το δεύτερο σετ. Σόρενσεν πέρασε απλά την μπάλα, βλέποντας και το μπλοκ που επιχείρησαν οι του Αποέλ. Παλχαρίνη βγήκε εκ νέου τον μπλοκ από Χριζοστόμου και Χαλούμη. Σε πρώτο χρόνο όμως ο Σπύρου καρφώνει δυνατά. Χαρίζει τον πόντο στην κυρία που μειώνει 4-5. Βλέπουμε ξανά την φάση. Σε πρώτο χρόνο. Πολύ καθαρή μπάλα, δεν υπήρχε παράβαση του Πασαδόρου. Είχε τέλειο ρυθμό με το κεντρικό και εκτέλεσε τέλεια την επίθεση. Με τον Σόρενσεν να σερβίρει για την ανόρθωση. Λάθος από τον Σόρενσεν. Και βλέποντας την φάση με τον Σόρενσεν και το άστοχο σερβίς του, να δούμε και τα συνολικά σερβίς του πρώτου σετ. Και τα άστοχα που είχαν οι δύο ομάδες και τα πετυχημένα. Με τον Αποέλ να έχει 4. Μοιράζονται. Τα χαμένα δεν μοιράζονται. Από 4 χαμένα σερβίς. Από 4 χαμένα. Τώρα γίναν 6 για κάθε ομάδα. Ο πόντος όμως πάει στην ανόρθωση. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Από το διαγώνιο της ανόρθωσης. Δυνατό το καρφί του. Από μακριά ο Πούλκο δεν μπόρεσε να βγάλει υποδοχή, την οποία κάνει τώρα. Περνά την μπάλα ο Λούνα από πλευράς Αποέλ. Μαρτίνες καρφώνει άμυνα από πλευράς των Γαλαζοκητίνων. Πέρασε την μπάλα ο Χάσικος. Επιμένει η ανόρθωση, καρφί από τον Μαρτίνες. Μόνο στον πλόκο όμως ο Χαλούμης δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει τον πόντο από πλευράς ανόρθωσης, που ισοφαρίζει μετά από αρκετή ώρα και πάλι σε 6-6 τελευταία φορά που ισοφάρισαν το 3-3. Για την κυρία. Πέρασε την μπάλα. Ο Μπαλχαρίνη δίνει όμως τη δυνατότητα στον Βερίσιμο να καρφώσει δυνατά στην ευθεία και να χαρίσει ουσιαστικά τον πόντο στον Αποέλ, που παίρνει εκ νέου το προβάδισμα σε 7-6. Και τον Ηλία Χαλούμη να πηγαίνει στο σερβίς από πλευράς Αποέλ. Σε πρώτο χρόνο καρφώνει ο Στρουγκάρεβιτς. 7-7. Ισοφαρίζει η κυρία με τον Στρουγκάρεβιτς να πηγαίνει αυτός τώρα για το δικό του σερβίς. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι πρέπει το Αποέλ για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο θα πρέπει να βάλει μέσα στο παιχνίδι τους κεντρικούς. Αυτό συνεπάγεται καλύτερη ποιότητα στην υποδοχή για να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα στην επίθεση. Μέχρι στιγμής αυτό το καταφέρνει πάρα πολύ καλά η ανόρθωση και το εκμεταλλεύεται φυσικά με τους πολύ καλούς ακραίους που έχει και τους πάρα πολύ καλούς και δεινούς εκτελεστές που έχει στο κέντρο. Είδαμε και την προηγούμενη φάση, η οποία χάρισε ο Σόρενσεν τον πόντο στην ανόρθωση. 8-7. Πρώτο τεχνικό time out πάει στους Κιανούλευκους της Αμοχώς του. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με τη συνέχεια του αγώνα. Επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοση. 8-7 προηγείται η ανόρθωση του Αποέλ στο δεύτερο σετ με τον Στρουγκάρεβιτς να σερβίρει για την ανόρθωση. Συνεχίζει ουσιαστικά. Είδαμε και όμορφες παρουσίες από το Θεμιστόκλειο στάδιο, την εξέδρα από πλευράς ανόρθωσης. Στρουγκάρεβιτς στο σερβίς έβγαλε άμυνα. Ο Πούλκο Λούνα κάρφωσε τον μπλοκ από πλευράς Σπύρου και Κνέζεβιτς. Δεν ήταν πετυχημένο αυτή την φορά. Πόντος για τον Αποέλ που ισοφαρίζει σε 8-8. Τι μπορούμε να πούμε για το διάστημα αυτό που παρακολουθούμε στο δεύτερο σετ, coach? Στο δεύτερο σετ το μοτίβο πλέον για την ανόρθωση δεν έχει αλλάξει. Είναι σταθερό παρά, παρά το σκορ της ισοπαλίας που υπάρχει στους πόντους. Δεν έχει αλλάξει την τακτική της.
η Ανόρθωση. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να βελτιώσει κάτι επιπλέον. Το αποελείται, αυτό πρόκειται να βοηθήσει μέσω του πρώτου χρόνου ή η βοήθεια που πρέπει να έχει από πίσω από το pipe ή από τον διαγώνη, ο οποίος στους τελευταίους 3-4 πόντους έχει κάνει αρκετά λάθη στην υποδοχή, σε εύκολες μπάλες δηλαδή, παίρνει και τις μπάλες απέναντι. Ο Απόελ, ο οποίος προηγείται πλέον με 9-8, μετά το ωραίο καρφί του Περίσιμα, απαντά όμως η Ανόρθωση. Ισοφαρίζει εκ νέου σε 9-9. Βλέπουμε ξανά την φάση με τον Μαρτίνες να καρφώνει τον μπλοκ από πλευράς Απόελ, out. Κερδισμένος πόντος για την κυρία, με τον Σπύρου να σερβίρει για την Ανόρθωση. Παντελή στην υποδοχή. Λούνας, το καρφί στην διαγώνιο. Πόντος. Πήγε ο Μοντόνια να αποφύγει. Πήγε να αποφύγει το πιθανό μπλοκάουτ, αλλά τελικά η μπάλα πέρασε μέσα στο γήπεδο και χάθηκε ο πόντος πολύ εύκολα. 19 προηγείται ο Απόελ με τον Χάσικο να σερβίρει για τους γαλαζοκίτρινους. Ένα τεχνικό σερβίς επέλεξε ο Χάσικος. Σόρενσεν καρφώνει παρά το τριπλό μπλοκ που επιχείρησαν οι του Απόελ. Πολύ έξυπνο χτύπημα, ψηλά, να βρει λίγο τα χέρια, στα 9 μέτρα, στα 10 η μπάλα. Χάρισε τον πόντο ουσιαστικά ο Σόρενσεν στην Ανόρθωση που ισοφαρίζει εκ νέου σε 10-10. Με τον Μαρτίνες να πηγαίνει για το δικό του σερβίς. Σε επιθετικό σερβίς ο Μαρτίνες έβγαλε άμυνα, ο Βερίσιμο πέρασε την μπάλα έξυπνα ο Χρυσοστόμου. Πάρα πολύ έξυπνο το πέρασμα από τον κέντρικο του Απόελ. Βλέπουμε ξανά. Βλέποντας την μπάλα να χάνεται, άλλαξε χέρι. Έστειλε την μπάλα σε κενό χώρο, χάρη στον πόντο στον Απόελ, που προηγείται με 11-10. Λούνα, δυνατό σερβίς, έβγαλε άμυνο ο Μαρτίνες. Παλχαρίνη, δυνατά και αυτός. 11-11. Ισοφαρίζει η Ανόρθωση, ένα συναρπαστικό δεύτερο σετ σε αντίθεση με το πρώτο, όπου η Ανόρθωση είχε πάρει από την αρχή τα ενία του αγώνα, ναι, και κατάφερε πηγιάρετα το 25-19. Ναι, το πρώτο σετ είχαμε μια υπεροπλία στην επίθεση της Ανόρθωσης σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 68-42%. Στο παιχνίδι του Απόελ δεν έχει αλλάξει κάτι επιθετικά. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η μεγάλη πίεση που γίνεται πλέον από τη θέση του σερβίς. Πιέζει πάρα πολύ τώρα το Απόελ με δυνατά και έξυπνα σερβίς για να χαλάσει την υποδοχή της Ανόρθωσης, ενώ δεν γίνεται το ίδιο για αυτούς. Ακόμα η υποδοχή τους δεν έχει πάρει την ποιότητα που πρέπει να έχει ένα παιχνίδι για να γίνει πιο διεκδικητικό. Με την Ανόρθωση να προηγείται πλέον με 12-11 και τον Κνέζεβιτς να πηγαίνει στο δικό του σερβίς. Έβγαλε άμυνο ο Βερίσιμο. Πούλκο κάρφωσε. Λαφασμένο όμως αυτή η μπάλα δεν πέρασε πάνω από το φιλέ αλλά κάτω από αυτό. Χάρισε τον πόντο στην Ανόρθωση. Πολύ άσχημο το καρφί που επιχείρησε ο Πούλκο. Με τον Κνέζεβιτς να σερβίρει εκ νέου για την Ανόρθωση. 13-11. Προβάσμα 2 πόντων για την κυρία. Σήκωσε ο Χαλούμισος στον Λούνα και χάρισε τον πόντο στον Απόελ που μειώνει σε 12-13. Βλέπουμε ξανά ο Λούνα. Καρφί στην ευθεία. Ο Μαρτίνες δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα. Και ο Πούλκο σερβίρει για τον Απόελ. 12-13. Αλλαγή μέσα ο Χρυσοστόμου, έξω ο Πούλκο για το σερβίς. Μια τακτική που ακολουθούν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα οι προπονητές. Εντάξει, υπάρχουν στις ομάδες παίχτες κλειδιά οι οποίοι έχουν κρύο αίμα εκείνη τη στιγμή. Κάνουν πολύ έξυπνο σερβίς, ακολουθούν την τακτική. Επέλεξε τον Χρυσοστόμο ο κύριος ο Μέλκας. Μπλοκ πετυχημένο αυτή τη φορά από πλευράς Απόελ. Με τους Χρυσοστόμου και Χαλουμί.
να χαρίζουν τον πόντο στους γαλαζοκίτρους. Βλέπουμε ξανά, παρά την προσπάθεια του Παλχαρίνη, ο Χρυσοστόμου μπλοκ χάρισε τον πόντο στον Αποέλ. 13-13, συνεχίζει ο αδερφός Χρυσοστόμου να σερβίρει από πλευράς Αποέλ. Μαρτίνες, καρφί στην ευθεία, προσπάθησε για τον μπλοκ ο Χρυσοστόμου, χάρισε όμως τον πόντο Μαρτίνες στην ανόρθωση. Βλέπουμε ξανά 14-13. Είναι και η ικανότητα του επιθετικού, αλλά και ο τρόπος, η εξυπνάδα περισσότερο του Πασαδόρο, ο οποίος χρησιμοποιεί σε αυτή την πολύ ωραία μπάλα της υποδοχής, χρησιμοποιεί πάρα πολύ έξυπνα δύο παίχτες πολύ γρήγορα πάνω στο πιλέ. Πέρασε την μπάλα ο Βερίσιμο από πλευράς Αποέλ. Μπαλχαρίνη. Θα μπορούσε να ήταν. Εκ νέου ο Βερίσιμο καρφώνει, έβγαλε άμυνο Μαρτίνες. Μπαλχαρίνη ξανά μπλοκ από πλευράς Αποέλ. Out. Πόντος για την ανόρθωση. 15-13 σε ένα όμορφο ραλί από πλευράς των δύο ομάδων. Ο πόντος όμως κατέληξε στην ανόρθωση. 15-13. Βλέπουμε ξανά. Ουσιαστικά ένα έξυπνο καρφί από πλευρά Παλχαρίνη. Ναι, πάντα σημαίνει αυτό σε άσχημες μπάλες που έρχονται μακριά από το φιλέ. Οι επιθετικοί προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τον μπλοκ σαν συνεργάτη και όχι σαν αντίπαλο. Το χρησιμοποιούν για να κερδίσουν πόντο και όχι για να χάσουν. Με τον Χαλούμι να χαρίζει ένα επίσης έξυπνο πόντο για τον Αποέλ. Βλέπουμε ξανά. Έξυπνα πέρασε την μπάλα. Κενό χώρο. 15-14. Μειώνει στον πόντο Αποέλ με τον Χρυσοστόμου να σερβίρει για τους γαλαζοκίτρινους. Καλό το σερβίς βγει άμυνα όμως από τον Χαζηδαμιανού. Καρφί στην ευθεία από τον Παλχαρίνη σε πρώτο χρόνο. Εκ νέου πόντος για την ανόρθωση. Και δεύτερο τεχνικό time out σε αυτό το δεύτερο σετ. Βλέπουμε ξανά τον Παλχαρίνη πως κάρφωσε έξυπνα σε πρώτο χρόνο. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για το φινάλε του δεύτερου σετ. Επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοση. 16-14 προηγείται η ανόρθωση στο δεύτερο σετ. Θυμίζουμε προηγείται και 1-0 στα σετ η ομάδα της Αμοχώστου με 25-19 στο πρώτο. Coach, έλεγες κάτι για τα Πασαδόρους. Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Σπύρο από την ανόρθωση κάνει πάρα πολύ καλή διαχείριση, εκμεταλλεύεται και την ποιότητα που έχει στην υποδοχή, κάνει πολύ πιο γρήγορο το παιχνίδι του, χρησιμοποιεί όλους τους παίχτες. Από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτή η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν οι κεντρικοί, γιατί γίνεται πιο προβλέψιμο το παιχνίδι του Αποέλ. Άρα θα πρέπει να βελτιώσουν λίγο περισσότερο την υποδοχή τους, να δώσουν την ευκαιρία στο Πασαδόρο να ανοίξει το παιχνίδι, να κάνει το δικό του παιχνίδι ο Πασαδόρος, να μπορεί να απειλεί πάνω στο φιλέ όπως μας το έδειξε δύο φορές με πάρα πολύ έξυπνα πλασέ, να ανοίξει το μπλοκ και τότε το παιχνίδι θα γίνει πιο ανταγωνιστικό, θα διεκδικηθεί περισσότερο πόντος με περισσότερες προσπάθειες. Τώρα η μπάλα τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει μπλοκ έτοιμο. Δεν υπάρχει συνεργασία του μπλοκ με την άμυνα όταν υπάρχει καλή υποδοχή και γρήγορη παλιά. Αυτό το εκμεταλλεύεται περισσότερο η ανόρθωση και βρίσκει ανέτοιμη και τον μπλοκ ανέτοιμο και την άμυνα του Αποέλ. Η ανόρθωση η οποία προηγείται πλέον με 17-14. Κάλεσε σπιτμένα time out ο κύριος Μέλκας βλέποντας την ανόρθωση να ξεφεύγει με 3 πόντους διαφορά. Σόρενσεν στο σερβίς. Βερίσιμο, δυνατό καρφί, έβγαλε άμυνα η ανόρθωση, επιμένει ο Αποέλ και πάλι με τον Βερίσιμο και πάλι ο Σόρενσεν σε ετοιμότητα.
με τον Παλκαρίνη να χαρίζει εκ νέου πόντο στην κυρία 18-14 στο πιο κρίσιμο σημείο του δεύτερου σετ. Βλέπουμε την Ανόρθωση να πατά καλύτερα στον και ήταν και η χώρο. Επιλογή, η επιθετική επιλογή ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. 18-14 για την Ανόρθωση. Έκανε η μπάλα το χατήρι στον Παλκαρίνη, πέρασε η μπάλα στο σερβίς. Δεν βγάλε όμως άμυνα καλή από πλευράς Ανόρθωσης, με αποτέλεσμα από ΕΛ να μειώσει σε 15-18 και ο Ηλίας Χαλούμης να πηγαίνει για σερβίς από πλευράς από ΕΛ. 15-18. Τεχνικό σερβίς επέλεξε ο αρχηγός των γαλαζοκυτρίνων. Άσχημο τον μπλοκ από πλευράς Χάσικου. 19-15 η Ανόρθωση. Με μια πολύ άσχημη υποδοχή και όχι τόσο πολύ καλή πάσα, πήρε τον πόντο. Η Ανόρθωση, η οποία βρίσκεται πλέον στο συν 4 με τον Στρουγκάρεβιτς να σερβίρει για την κυρία. Υποδοχή από τον Παντελή. Λούνα στο καρφί, έβγαλαν άμυνα από πλευράς Ανόρθωσης. Παλκαρίνη κάρφωσε στην ευθεία. Και πάλι Λούνα, περίσσιμο υποδοχή. Λούνα εκ νέου το καρφί, άμυνα και πάλι από τον Σόρενσεν. Παλκαρίνη καρφώνει, δεν έχει ο Αποέλ απάντηση στα καρφιά του Παλκαρίνη. Και θεωρώ πως η κυρία εκεί χτυπά, εκεί είναι το δυνατό της χαρτί στον σημερινό αγώνα με τον Παλκαρίνη. 20-15, προβάδισμα 5 πόντων. Time out από τον κύριο Μέλκα, βλέποντας την Ανόρθωση να ξεφεύγει στους 5 πόντους. Νομίζω αυτή η διαφορά που έχει γίνει τώρα στους 5 πόντους, αυτοί που μας βλέπουν πιθανώς να την στέλνουν στην επίθεση. Εγώ θα πω ότι η Ανόρθωση κάλυψε τη διαφορά αυτή και πέρασε τους 5 πόντους με τις πολύ καλές 4 άμυνες που γίνανε από τις επιθέσεις του Αποέλ. Γίνανε πάρα πολύ καλές άμυνες και στη συνέχεια πολύ καλή ποιότητα της πάσας και εκτέλεση για να γίνει ο πόντος. Έχει γεμίσει το γήπεδο, καλύπτει όλους τους χώρους και πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα όταν γίνεται επίθεση από την πλευρά του Αποέλ στην άμυνα της Ανόρθωσης, με αποτέλεσμα πολύ λίγες μπάλες να πέφτουν κάτω. Αυτό έχει σαν επακόλουθο το Αποέλ να παίζει 3 και 4 φορές για να κερδίσει ένα πόντο. Ενώ η Ανόρθωση μετά από κάθε άμυνα υποδοχή κερδίσει αμέσως το πόντο. Με τον Μάρλο Παλκαρίνη να βρίσκεται σε εξαιρετική βραδιά, όπως έδειξε τουλάχιστον στο δεύτερο σετ. Μειώνει όμως ο Αποέλ με τον Βερίσιμο στο block out του Μαρτίνες. 16-20 ο Αποέλ με τον Βερίσιμο να σερβίρει. Για τους γαλαζοκίτρινους, προσπάθησε έξυπνα να περάσει την μπάλα ο Σπύρου από τη Χιμένα Μαρτίνες. Το καρφί ασυνεννοησία εκεί από πλευράς Χαλούμη και Παντελή, με αποτέλεσμα ο πόντος να καταλήξει στην Ανόρθωση 21-16. Βλέπουμε ξανά ασυνεννοησία των δύο, πήγαν και οι δύο στην μπάλα με αποτέλεσμα να μην βγει σωστή άμυνα. Σπύρου στο σερβίς για την Ανόρθωση. Βρίσκεται 4 πόντους μακριά από την κατάκτηση του δεύτερου σετ. Ο Λούνα όμως απαντά από πλευράς Αποέλ. 17-21 κρατά ζωντανούς τους γαλαζοκίτρινους στη διεκδίκηση του σετ. Με τον Χάσικο να πηγαίνει στο δικό του σερβίς. Πέρασε την μπάλα, έβγαλε άμυνα ο Παλκαρίνη, καρφί από τον Σόρενσεν. Και αυτό πάρα πολύ καλό χτύπημα, το μπλοκ ήταν ψηλό και στημένο, χρησιμοποίησε το μπλοκ για να πάρει τον πόντο. Ψηλό χτύπημα, στα δάχτυλα η μπάλα. Το είδαμε και σε επαναληπτική προβολή το πόσο Σόρενσεν χάρισε τον πόντο στην Ανόρθωση. 22-17, προβάδισμα 5 πόντων για την κυρία. Αστόχο το σερβίς από τον Μαρτίνες. 18-22. Και η σειρά του Λούνα να σερβίρει από πλευράς Αποέλ.
Θυμίζουμε 4 πόντους η διαφορά, 3 πόντους μακριά η ανόρθωση από την κατάκτηση και του δεύτερου σετ. Λούνα από πλευράς από ελτινατό σερβίς. Άμυνα από τον Μαρτίνες Σόρενσεν. Έξυπνα με πλάσα, πέρασε την μπάλα. Λούνα καρφώνει στην ευθεία και άλλη άμυνα η ανόρθωση, όμως ο Χρυσοστόμου χαρίζει τον πόντο στον Αποέλ. 19-22. Μειώνει στους 3 η ομάδα του κύριου Μέλκα. Και αν συνεχίζει να πιέζει έτσι στο σέρβις, μπορεί να τους μειώσει και περισσότερο. Λούνα σερβίρει εκ νέου. Άμυνα από τον Μαρτίνες δύσκολα. Παλχαρίνη πέρασε την μπάλα. Έβγαλαν άμυνα του Αποέλ. Πούλκο πέρασε την μπάλα, δυσκόλεψε ουσιαστικά τον Σπύρου. Παλχαρίνη πέρασε απλά την μπάλα. Άσχημη υποδοχή από πλευράς Αποέλ. Έσωσε ουσιαστικά εκεί ο Χαλούμης. Πέρασε την μπάλα ο Βερίσιμο. Ευκαιρία για την ανόρθωση. Λάθος από τον Λούνα. Έξυπνο, πολύ έξυπνο το χτύπημα. Βλέπουμε συνεχώς την ανόρθωση να παίζει περισσότερο με τον Παλχαρίνη. Στον αγώνα αυτόν προσπαθά να βρίσκει περισσότερο ο Σπύρου. Και αυτός τελειώνει τις περισσότερες ευκαιρικές προσπάθειες. Προφανώς είναι η μέρα του σήμερα, χωρίς να υπολείπονται οι υπόλοιποι επιθετικοί. Που κάνουν εξαιρετική αλλά δουλειά και σε άμυνα, κύριος, έτσι. Σίγουρα. 23-19. Πούλκο καρφώνει μπλοκ πετυχημένο από τον Στρουγκάρεβιτς για την ανόρθωση. 24-19. Ένα πόντο μακριά από την κατάκτηση και του δεύτερου σετ η ανόρθωση. Με τον Κνέζεβιτς να πηγαίνει στο σερβίς. Σερβίρει για το σετ. Ο Βλάντιμιρ Κνέζεβιτς, ένας έμπειρος ο πεντοσφαιριστής. Ρο σερβίς σε πρώτο χρόνο, Χρυσοστόμου δεν πρόλαβε εκεί ο Κνέζεβιτς να σώσει την μπάλα. 20-24. Για τον Αποέλ, βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση. Πούλκο σέρβιρε για τους γαλαζοκίτρινους. Άμυνα από την ανόρθωση Σόρενσεν. Το καρφί έσωσε ο Πούλκο. Ευκαιρία με τον Λούνα. Μπλοκ από πλευράς ανόρθωσης. Άουτ όμως η μπάλα. 21-24. Παραμένει ζωντανός ο Αποέλ. 3 πόντους μακριά από το να φέρει τον αγώνα στα ίσα. Με τον Πούλκο να συνεχίζει το σερβίς. Κακή υποδοχή από πλευράς Μαρτίνες, έβγαλε άμυνα από πλευράς Αποέλ. Βερίσιμο πρόλαβε την μπάλα, Χρυσοστόμου. Λούνα πέρασε απλά την μπάλα, βάλε δύσκολα σε Χατζηδαμιανού και Μαρτίνες. Παλχαρίνη πέρασε την μπάλα, άμυνα από τον Πούλκο. Σε πρώτο χρόνο Χρυσοστόμου έχει και τόσο καλό το πέρασμα. Δίνει την ευκαιρία στην ανόρθωση να το τελειώσει το παιχνίδι. Δεν το τελειώνει όμως. Μειώνει ο Αποέλ 22-24. Time out. Από πλευράς ανόρθωσης αυτή τη φορά ο κύριος ο Γιαπάνης επιλέγει να καλέσει time out απλά για να σταματήσει το ρυθμό που βρήκε ο Αποέλ στα τελευταία λεπτά. Ναι, περισσότερο θέλει να σταματήσει την πίεση που έχει βάλει τώρα στο σέρβις η ομάδα του Αποέλ. Δεν έχουν φτάσει οι μπάλες μέσα από τα 3 μέτρα. Το παιχνίδι πλέον γίνεται αργό, μόνο ψηλές μπάλες. Το μπλοκ είναι οργανωμένο το Αποέλ. Και σίγουρα βγάζει πολύ πιο εύκολα άμυνες για να διεκδικήσει συνέχεια τον πόντο. Ο Αποέλ, ο οποίος μείωσε την διαφορά στους 2 πόντους, 22-24, και θα πρέπει να πιστώσουμε τον Πούλκο στο σερβίς, ο οποίος έκανε... Σίγουρα, η τακτική του είναι πάρα πολύ καλή. Βάζει δύσκολα στον Μαρτίνες, που παίζει περισσότερο με τον Μαρτίνες. Αυτόν επιλέγει ώστε να φτάσει η μπάλα όταν κάνει το σερβίς ο Πούλκο. Δυσκολεύει την ανόρθωση στην υποδοχή. Σίγουρα και κατ' επέκταση στην επίθεση. Σίγουρα προσπαθεί να τον βγάλει από τη θέση της υποδοχής που έχει, να τον στείλει πιο δεξιά δίπλα από τον λίμπερο. Εκεί έγινε 2 φορές το πέρδεμα, ήταν άσχημη η υποδοχή και η τακτική του από ό,τι φαίνεται αποφέρει. Με τον Πούλκο να σερβίρει εκ νέου για τον Αποέλ.
Σε αυτόν πάει μπάλα και πάλι στο Μαρτίνες. Έβγαλε όμως σωστά υποδοχή. Δεν έβγαλε όμως υποδοχή ο Αποέλ. Με αποτέλεσμα ο Παλχαρίνη να τελειώσει τον αγώνα. Το δεύτερο σετ ουσιαστικά 25-22. Βλέπουμε ξανά 2-0 για την ανόρθωση. Ισχυρό προβάδισμα για την κατάκτηση της νίκης από πλευράς της κυρίας. Εμείς να περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αναγκαίο και επιστρέφουμε για την έναρξη του τρίτου σετ. Επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοση από το Θεμιστόκλειο στάδιο. 2-0. Ισχυρό προβάδισμα για την ανόρθωση κόντρα στον Αποέλ. Στο μεγάλο ντέρπι της 12ης αγωνιστικής ημέρας. Παιχνίδι που φέρνει στους δέκτες σας η κορυφαία αθλητική πλατφόρμα της Κύπρου, η Cita Vision. 25-19 το πρώτο σετ. Δύσκολο. Ωστόσο και η ανώλευκο και το δεύτερο. Με 25-22 coach από πλευρά στατιστικών. Τι μπορούμε να πούμε για τα όσα παρακολουθήσαμε στο δεύτερο σετ. Τα λάθη στο σέρβις παραμένουν για την ανόρθωση, μειωθήκαν μάλλον για την ανόρθωση στα δύο, ενώ το Αποέλ δεν έχει κάνει λάθος επίσης στο σέρβις. Το σημαντικό είναι ότι η υποδοχή του Αποέλ, από ό,τι μας δείχνει η στατιστική, έχει ανέβει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, έχει φτάσει το 70% και περίπου το 43% είναι οι τέλειες μπάλες, αλλά δεν είδαμε επίθεση από το κέντρο. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι το ποσοστό της ανόρθωσης έχει από 50% έχει πάει στο 40%, αλλά η ανόρθωση εξακολουθεί να επιλύει από το κέντρο και εξακολουθεί να κάνει γρήγορο παιχνίδι. Αυτό μπορούμε να το σημειώσουμε σαν μια διαφορά που υπάρχει στη διαχείριση από πλευράς πασαδόρων. Πολύ πιο γρήγορο το παιχνίδι της ανόρθωσης, έστω και αν πολλές φορές η μπάλα δεν φτάνει κοντά στο φιλέ, ενώ το Αποέλ, όταν η μπάλα φύγει από το δίχτυ, χρησιμοποιεί πάρα πολύ ψηλές μπάλες, το παιχνίδι γίνεται αργό, το μπλοκ είναι έτοιμο, η άμυνα είναι έτοιμη, οπότε η αποτελεσματικότητα μειώνεται. Το αξιοσημείωτο είναι η επιθετική δυνότητα που έχει ο Παλχαρίνη. Αυτό έχει, που σχολιάζαμε και στο δεύτερο σετ. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αν βλέπω καλά, 19 επιθετικές προσπάθειες ανάλαβε και σε 11 της ολοκλήρωση, έτσι. Και έχει πάρει 11 πόντους. Είναι μεγάλη επιθετική προσφορά στη συγκομιδή πόντων από αυτό το παίχτη. Χωρίς βέβαια να αγνοήσουμε την βοήθεια που προσφέρουν όλοι οι άλλοι επιθετικοί και σίγουρα στην άμυνα που πιστεύω ότι αυτή ήταν το κλειδί μετά από το 15-14 που έδωσε τη διαφορά τη μεγάλη και έφτασε σε όρια ασφαλείας στην ανόρθωση που μπόρεσε και πήρε έστω και με κάποια πίεση το σετ. Είδαμε και μια παρατήρηση που δέχτηκαν οι παίκτες του Αποέλ, μάλλον για τις θέσεις.
Ο Αποέλ, ο οποίος ξεκινά αυτό το τρίτο σετ με σερβίς με τον Βερίσιμο. Έβγαλαν άμυνα της Ανόρθωσης. Μπλοκ από πλευράς Αποέλ με τον Πούλκο. Out όμως η μπάλα. Κερδισμένος πόντος για την Ανόρθωση. Διαμαρτύρονται πως η μπάλα ήταν εντός. Θα μας διαφωτίσει καλύτερα η επαναληπτική προβολή. Διαμαρτύρονται για την αντένα, αλλά η μπάλα πήγε στην αντένα μετά από τα χέρια του μπλοκ. Ήταν πάρα πολύ κοντά το μπλοκ και έγινε το μπλοκ out. Αν είχαμε την επανάληψη θα ήταν διαφωτιστική, την οποία βλέπουμε ήδη τώρα. Παρακτώ, χτύπησε έναν αντένα πρώτα η μπάλα και όχι στα χέρια του Πούλκο. Αυτόν διαμαρτύρηθηκαν από πλευράς από έλεγε. Εδώ θα φανεί καλύτερα coach στην επαναληπτική προβολή. Ευχαριστούμε και τον σκηνοθέτη μας. Δύσκολη φάση. Δύσκολη, δεν μας διαφώτισε τόσο πολύ. Εμείς πιστώνουμε. Πολύ κοντά τα χέρια του μπλοκ. Αν είχαμε από πίσω αντένα, θα ήταν καλύτερα η εικόνα. Θα εικόνα. Ήταν πολύ καλύτερη. Μαρτίνες σερβίρ για την Ανόρθωση. Σε πρώτο χρόνο προσπάθησε ο Χάσικο να περάσει την μπάλα πίσω στον Λούνα. Έβγαλαν επίσης άμυνα από πλευράς Αποέλ. Και πάλι ο Λούνα, μπλοκ, out. Πόντος αυτή την φορά για τον Αποέλ που ισοφαρίζει σε 1-1. Βλέπουμε ξανά την φάση. Το καρφί από τον Λούνα. Και εδώ η προηγούμενη φάση με τον Πούλκο. Σταματούσε η μπάλα. Δεν φάνηκε ούτε εκεί πάλι. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας για την προσπάθεια να βγάλουμε σωστά την προηγουμένη φάση. Πόντος όμως για την Ανόρθωση που προηγείται πλέον με 2-1. Και τον Κνέζεβιτς να πηγαίνει στο σερβίς για την κυρία. Έξυπνο σερβίς από τον Κνέζεβιτς. Σε πρώτο χρόνο πέρασε την μπάλα ο Χρυσοστόμου. Μπαλχαρίνη, μπλοκ από πλευράς Αποέλ. Εκ νέου προσπάθεια για την Ανόρθωση. Ο Μπαλχαρίνη όμως δεν μπόρεσε να τελειώσει την φάση. Και τον Αποέλ να ισοφαρίζει σε 2-2. Έχουμε και αποτελέσματα στο Σαλαμίνα Καραβά. Η Σαλαμίνα το κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-18. Ο Παφιακός έχασε το πρώτο σετ κόντρα στην ομάδα του Φρενάρους. 25-22 κέρδισε η Ολυμπίας τον Παφιακό. Ενώ απάντησε στο δεύτερο σετ ο Παφιακός με 19-25. 1-1 το αποτέλεσμα στο Φρέναρος. Ο Σόρενσεν άστοχο σερβίς. Εκατέρωθεν λάθη γίνονται στο σέρβις. Προσπαθεί να συνεχιστεί αυτή η πίεση και από τις δύο ομάδες. Πούλκο σερβίρει για τον Αποέλ. 3-3 το αποτέλεσμα στο τρίτο σετ. Θυμίζουμε 2-0 προηγείται η Ανόρθωση. Μπαλχαρίνη τελειώνει την φάση. Διαμαρτύρεται πως η μπάλα χτύπησε στον μπλοκ του Αποέλ. Out, ήταν καθαρό out. Ήταν καθαρό out. Βλέπουμε ξανά. Ήταν ψηλά η μπάλα. 4-3, προβάδισμα για τον Αποέλ σε πρώτο χρόνο. Στρουγκάρεβιτς έβγαλε άμυνα ο Παντελή. Πέρασε την μπάλα απλά ο Λούνα. Υποδοχή από πλευράς Ανόρθωσης. Μπλοκ από τον Χρυσοστόμου για τον Αποέλ. Στον Λούνα επιλέγει να παίξει ο Χαλουμής και δικαιώνεται για την απόφαση του αυτή. Χαρίζει τον πόντο στον Αποέλ. 5-3, προβάδισμα 2 πόντων για τους Γαλαζοκίτρους. Τι μπορούμε να πούμε για το ξεκίνημα σε αυτό το τρίτο σετ. Τόσο από πλευράς Ανόρθωσης όσο και από πλευράς Αποέλ. Από πλευράς Αποέλ βλέπουμε τον Πασαδόρο να μπορεί να θέλει να σπρώξει συνέχεια το παιχνίδι στο Λούνα, ο οποίος και στο προηγούμενο ίσως αποτελούσε την πιο θετική επιθετική επιλογή. Είχε τις περισσότερες προσπάθειες και τους περισσότερους πόντους σε αντιπαράθεση με τους υπόλοιπους επιθετικούς που κοιμανθήκαν σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, η τακτική της Ανόρθωσης παραμένει η ίδια, δεν έχει αλλάξει. Αν και το ποσοστό της στην επίθεση, στην υποδοχή έχει μειωθεί, όμως εξακολουθεί να παίζει πολύ πιο γρήγορα
το παιχνίδι της να απελευθερώνει πιο εύκολα τους επιθετικούς της απ' έξω και να βρίσκει πιο εύκολες λύσεις για να πάρει τον πόντο. Ο Απόελ, ο οποίος προηγείται με 6-4 μετά το πόντο που χάρισε στο Απόελ Χρυσοστόμου. Άστοχο όμως το σερβίς του, 5-6, μειώνει η Ανόρθωση στον πόντο σε αυτό το τρίτο σετ. Θυμίζουμε 25-19 και ανώλευκο το πρώτο σετ, 25-22 στην κυρία και το δεύτερο. Σερβίριο ο Στρουγκάροβιτς, σε πρώτο χρόνο επιλέγει να παίξει ο Χάσικος αυτή την φορά. Μπαλχαρίνη έβγαλε άμυνα ο Πούλκο, ωστόσο δεν ήταν καλή υποδοχή. Πολύ έξυπνο και το χτύπημα από τον Μπαλχαρίνη. Πάρα πολύ έξυπνο. Συνεχίζει να προσθέτει πόντους και στην Ανόρθωση και στον εαυτό του. Πόσους πόντους συνολικά όμως έχει πετύχει και στα δύο σετ. Νομίζω έφτασε τους 16 με τον προηγούμενο. Είχε 15. 15-16 πόντους. Η Ανόρθωση η οποία παίρνει προβάδισμα 7-6. Με τον Στρουγκάροβιτς να σερβίρει για την κυρία που από το 4-6 ανέτρεψε, το κάνει 7-6, σοφαρίζει όμως τώρα ο Απόελ 7-7. Είναι η δεύτερη προσπάθεια που γίνεται από το Απόελ να χρησιμοποιήσει τους κεντρικούς επιθετικούς και έχει βρει δύο φορές ανέτοιμη την ομάδα της Ανόρθωσης. Καλούμισο στο σερβίς, ο αρχηγός του Απόελ, Μαρτίνες, κάρφωσε έξυπνα. Και αυτό έξυπνα ανάμεσα από το μπλοκ, μόνο με τεχνική. Με την Ανόρθωση να πάει στο τεχνικό time out το πρώτο στο τρίτο σετ με το προβάδισμα 8-7. Κάλυψε πάλι τη διαφορά. Κάλυψε με τον ίδιο τη διαφορά. Όπως και στο δεύτερο, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αναγκαίο και επιστρέφουμε με τη συνέχεια του τρίτου σετ. Επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοση, 8-7 προβάδισμα για την Ανόρθωση στο τρίτο σετ. Με τον Σπύρου να σερβίρει για την κυρία. Υποδοχή από τον Παντελή. Περίσιμο καρφώνει έξυπνα στην διαγώνιο, πόντος για τον Απόελ που ισοφαρίζει σε 8-8. Λάθος άμος από τον Βερίσιμο. Ο Βερίσιμο είναι ένας παίκτης που μπορεί να απειλήσει, μπορεί να πάρει το παιχνίδι επάνω του, αλλά αυτή τη στιγμή πιθανώς να προηγείται στα λάθη για την ομάδα του Απόελ. Έχει προσφέρει πολλούς πόντους στην ομάδα της Ανόρθωσης. Με τον Μαρτίνες θα κάνει το σερβίς. Έβγαλαν άμυνα του Απόελ, έξυπνα πέρασαν την μπάλα ο Κνέζεβιτς. Πέρασε απλά την μπάλα ο Χαλουμής, τον Μπαλχαρίνη. Άμυνα από τον Βερίσιμο. Χαλουμής δεν μπόρεσε να βγάλει σωστά την άμυνα, την υποδοχή. Και ο Λούνα επίσης, με αποτέλεσμα η Ανόρθωση να χτίσει πλέον μια διαφορά δύο πόντων, προηγείται με 18. Με τον Μαρτίνες να σερβίρει για την Ανόρθωση. Yeah.
Πολύ καλή Πούλκο. Σόρενσεν. Μπλοκ από πλευρά Σαπουέλ. Επιμένει η ανόρθωση και πάλι με τον Σόρενσεν άμυνα. Και υποδοχή από τον Καλούμι. Πέρασε την μπάλα ο Βερίσιμο. Χατζηδαμιανού και πάλι στον Σόρενσεν. Καρφώνει στην διαγώνιο. Πόντος για την ανόρθωση. Μια εξαιρετική φάση για την κυρία. Που ανεβάζει την διαφορά στους 3-11-8. Time out. Και time out που κάλεσε σπευμένα ο κύριος Μέλκας για να σταματήσει αυτό το σερί από πλευράς ανόρθωσης. Την μπορούμε να πούμε από στατιστικής πλευράς και γενικά την εικόνα που παρακολουθούμε με το 11-8 από πλευράς ανόρθωσης. Coach. Η επιθετική της το Αποέλ μέχρι στιγμής δεν έχουν προσφέρει τις λύσεις που περιμένει η ομάδα του Αποέλ για να κερδίσει, να διεκδικήσει κάποιο σετ. Στην αντίπερα έκθη βλέπουμε ότι η προσφορά των επιθετικών είναι πολύ σημαντική, γιατί αφενός μεν είναι το παιχνίδι μοιρασμένο, μοιράζεται και στους 4-5 επιθετικούς. Από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι η ποιότητα στην εκτέλεση και η κατάκτηση του πόντου γίνεται πολύ πιο εύκολη. Υπάρχει πολύ καλύτερη συνοχή και στην άμυνα και στην υποδοχή της ανόρθωσης και διευκολύνει πάρα πολύ τη δουλειά του Πασαδόρου. Η ανόρθωση η οποία συνεχίζει το σερί της. 11-8, Μαρτίνες στο σερβίς. Δυνατό το σερβίς, out όμως η μπάλα. 9-11, μειώνει ο Αποέλ στους δύο. Με την βοήθεια φυσικά του Μαρτίνες, το άστοχο σερβίς του. Και Χάσικος πάει για το δικό του σερβίς από πλευρά Σαπουέλ. Τεχνικό σερβίς από πλευρά Σακάσικου. Σόρενσεν καρφώνει για άλλη μια φορά. Πολύ δυνατό το καρφί από πλευρά στον Σόρενσεν. Και ψηλό. Πέρασε πάνω από τον μπλοκ μπάλα. Τεντωμένο το χέρι. Χτύπημα μακριά στα 9 μέτρα. Πολύ καλή τεχνική. Και νέο προβάδισμα 3 πόντων για την ανόρθωση. 12-9. Κνέζεβιτς στο σερβίς. Σε πρώτο χρόνο Χρυσοστόμου πιάνει στον ύπνο την άμυνα της κυρίας και την υποδοχή της συγκεκριμένα. Και 12-10 μειώνει ο Αποέλ με τον Ολούνα να πηγαίνει στο σερβίς. Βλέπουμε ξανά την φάση του έξυπνο χτύπημα από πλευράς Χρυσοστόμου. Έβγαλε στον Κνέζεβιτς, τον οποίο έπιασε σε λάθος θέση με αποτέλεσμα να χάρισει τον πόντο στον Αποέλ. Μαρτίνες στην υποδοχή, Σόρενσεν. Μπλοκ από τον Πούλκο και πόντος για τον Αποέλ. Έχει που μειώνει στον πόντο. Βλέπουμε ξανά πολύ καλό τον μπλοκ από πλευράς Πούλκο. Ήταν αποτέλεσμα του πολύ καλού σέρβις και την ετοιμότητα που είχε τον μπλοκ, όπως συμβαίνει τώρα. Είναι μακριά ο Πασαδόρος. Έκανε λάθος όμως ο Λούνα στην υποδοχή. Απάντησε ο Σόρενσεν. Και η ανόρθωση 13-11, εκ νέου διαφορά στους δύο για την κυρία. Με τον Σόρενσεν να πηγαίνει στο σερβίς, στο δεύτερο σετ. Ο Παλχαρίνη ήταν αυτός που οδήγησε την ανόρθωση. Ο Σόρενσεν είναι αυτός που οδηγεί την κυρία στο τρίτο σετ. Βγήκε τον μπλοκ από πλευράς Αποέλ. Πούλκος στο καρφί. Προσπάθησε ο Μαρτίνες, πάρα πολλά καλή προσπάθεια. Ωστόσο, ο πόντος πάει στους γαλαζοκίνους. Βλέπουμε ξανά την φάση. Στρουγκάρευς με το πόδι. Έσωσε προσωρινά την μπάλα. Μαρτίνες δεν μπόρεσε να την περάσει στο γήπεδο του Αποέλ. Με αποτέλεσμα, οι γαλαζοκίνοι να μειώσουν. 12-13, ο Πούλκο στο σερβίς. Ήρθε από πίσω ο Μαρτίνες, κάρφωσε στην ευθεία σε πρώτο χρόνο. 14-12. Μάξιμο Αντώνιο Μοντόγια Μαρτίνες χαρίζει τον πόντο στην
Ανόρθωση όπως είναι το πλήρες όνομά του. Βερίσιμο κάνει το ίδιο όμως και για τον Αποέλ. Που μειώνει εκ νέου στον πόντο η ομάδα του κύριου Μέλκα. 13-14. Χρυσοστόμου στο σερβίς για τους γαλαζοκίτρινους. Συναρπαστικό το παιχνίδι στο Θεμιστόκλειο στάδιο ανάμεσα στην Ανόρθωση και στον Αποέλ. Παιχνίδι που φέρνει στους δέκτες σας η κορυφαία αθλητική πλατφόρμα της Κύπρου, η Cita Vision Panda, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετόσφαιρας. Μαρτίνες στην Διαγώνιο. Ο Χρυσοστόμου δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πόντος για την Ανόρθωση, 15-13. Στρονκάρεβιτς στο δικό του σερβίς για την κυρία. Θυμίζουμε πως στο παιχνίδι του πρώτου γύρου ο Αποέλ κέρδισε με 3-0. Πόντος για τους γαλαζοκίτρινους, το δυνατό καρφί στην ευθεία από τον Βερίσιμο. Βλέπουμε ξανά. Πέρασε την μπάλα ανάμεσα, από το μπλοκ της Ανόρθωσης. 14-15. Χαλούμης πέρασε την μπάλα. Έβγαλαν άμυνα, το Αποέλ έσωσε. Και πάλι ο Χαλούμης Πούλκο πέρασε απλά την μπάλα Χατζηδαμιανού. Σπύρου σε πρώτο χρόνο Κνέζεβιτς. Ωραίο φινάλε στον πόντο για την Ανόρθωση. Με τον Κνέζεβιτς και τον Σπύρου να συνδυάζονται άψογα. Coach. Η διαφορά που βλέπουμε μέχρι στιγμής, ειδικά σε αυτό το σετ που γίνεται πραγματική μάχη, είναι στις άμυνες της Ανόρθωσης και στις επιθετικές της τελειωμένες προσπάθειες. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά η άμυνα και το αποτέλεσμα είναι να γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες από την πλευρά του Αποέλ για να κερδιθεί ο πόντος. Από την απέναντι πλευρά βλέπουμε ότι εκμεταλλεύεται πλήρως η Ανόρθωση τους επιθετικούς μπροστά και πίσω από το φιλέ, με αποτέλεσμα να υπάρχει καλύτερη διαχείριση επιθετική, να υπάρχει περισσότερος πλουραλισμός και να μην είναι κάτι το στατικό πράγμα που συμβαίνει με το Αποέλ. Δηλαδή είναι σταθερά η μπάλα στο 4, άσχημες άμυνες. Παρόλα αυτά όμως έρχεται το σκορ να αλλάξει αυτή τη γνώμη που έχουμε. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Παρά το 16-14, παρά τις μάχες που γίνονται, το αποτέλεσμα είναι ότι έχει καλύτερη διαχείριση της μπάλας η Ανόρθωση και πολύ περισσότερη αποτελεσματικότητα στην άμυνα. Που πήγε στο δεύτερο τεχνικό τάιμα στο τρίτο σετ με το υπέρ της 16-14 και μην να δούμε εάν θα φτάσει αυτή η κατάκτηση και αυτή του σετ. 17-14 και το λέω αυτό, coach, γιατί στα προηγούμενα δύο πρώτα σετ η Ανόρθωση έφτασε πρώτη στα τεχνικά time out. Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο κατέκτησε και τα δύο και στο τέλος πανηγύρισε την κατάκτηση το σετ. Μένει να δούμε αν αυτό το σερί συνεχιστεί και στο τρίτο σετ. Το αλλάξει το Αποέλ. Ακριβώς. 17-14. Περίσιμο καρφώνει στην διαγώνιο άμυνα από πλευράς Ανόρθωσης και τον Παλχαρίνη. Στον Ολούνα η μπάλα καρφώνει. Δεν πόρεσε εκεί ο Σπύρου. Πόντος για τους γαλαζοκίτρινους. Σώζει ουσιαστικά ή κρατά καλύτερα τον Αποέλ στην διεκδίκηση του σετ. 17-15. Με την Σαλαμίνα να προηγείται με 2-0. Στα σετ της ΑΕΚ Καραβά. Ο Παφιακός προηγείται και αυτός με 2-1 της Ολυμπιάς Φρενάρους. 21-25 το σετ για τους Κιανούλευκους της Πάφου. 17-16 η διαφορά στον πόντο με τον Αποέλ να σερβίρει και τον Βερίσιμο. Δυνατό καρφίς. Υποδοχή από τον Μαρτίνες, πέρασε την μπάλα, έξυπνα εκεί ο Σόρενσεν. Δεν πρόλαβε ο Χαλούμης να σώσει τον Αποέλ στους δύο πόντους, εκ νέου η διαφορά φτάνει μέχρι εκεί ο Αποέλ. Ωστόσο δεν μπορεί να φτάσει στην ισοφάριση. Έχει τις δυνατότητες, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι υπάρχουν παίκτες με αρκετές ικανότητες. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτό θα έχει διάρκεια, δηλαδή να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο αυτή. Λούνα καρφώνει στην διαγώνιο, πετυχημένη άλλη μια επιθετική προσπάθεια από τον Λούνα.
Βλέπουμε ξανά. Μειώνει εκ νέου από Αποέλ στον πόντο 17-18. Νέο αίμα στην εξάδα του Αποέλ. Ο Χρυσοστόμου πάει να σερβίρει για τους γαλαζοκίτρινους. Τακτική που ακολουθεί συνήθως ο κύριος ο Μέλκας. Υποδοχή από τον Χατζηδαμιανού. Παλχαρίνη. Έσωσε ο Χρυσοστόμου. Λούνα πέρασε απλά την μπάλα Χατζηδαμιανού στην υποδοχή Σπύρου. Σήκωσε στον Σόρενσεν. Πιο ψηλά η μπάλα από τον μπλόκο του Αποέλ. Πόντος για τους γαλαζοκίτρινους που αυτή τη φορά καταφέρνουν να ισοφαρίσουν σε 18-18. Δεν αγγίξε η μπάλα. Φάνηκε, ήταν πολύ ψηλό. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Ψηλό και γρήγορα, δεν πρόλαβε τον μπλοκ να αντιδράσει. Δεν υπήρχε επαφή με τον μπλοκ. Με τον νεαρό Χρυσοστόμου να σερβίρει εκ νέου για τον Αποέλ. Άστοχο όμως το σερβίς του. Δεν έπιασε η αλλαγή αυτή. Επιστρέφει ο Χάσικος. 19-18 εκ νέου προβάδισμα για την ανόρθωση. Κνέζεβιτς στο δικό του σερβίς. Βλάντιμιρ Κνέζεβιτς, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Σε πρώτο χρόνο Χρυσοστόμου καρφώνει, κάνει στον ύπνο την άμυνα της ανόρθωσης και ισοφαρίζει εκ νέου Αποέλ σε 19-19. Για να δούμε αν έχει απάντηση ο Αποέλ στην κυρία και αν μπορέσει να κατακτήσει αυτό το τρίτο σετ και να επιστρέψει στην διεκδίκηση της νίκης. Λούνα στο σερβίς. Υποδοχή έξυπνη από τον Χατζηδαμιανού. Δύσκολη όμως. Επέστρεψε η μπάλα στο κομμάτι του Αποέλ. Στο δικό του γήπεδο. Κούλκο. Καρφώνει εκ νέου. Έσωσε αυτή τη φορά ο Σπύρου. Σόρενσεν. Μπλοκ από τον Αποέλ. Συνεχίζεται το ραλί. Παλχαρίνη. Άμυνα από τον Βερίσιμο. Ψηλώνει ο Πούλκο στον Λούνα. Και χαρίζει τον πόντο στον Αποέλ. 20-19 μετά από πάρα πολλή ώρα ο Αποέλ παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Coach. Και ο Λούνα και ο Βερίσιμο έχουν την ικανότητα, έχουν πάρα πολύ δύσκολο σέρβις και όσες φορές έχουν πιεσεί δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην υποδοχή της ανόρθωσης. Αν αυτό συνεχιστεί τότε μπαίνουν πολύ καλύτερα και με περισσότερες πιθανότητες στη διεκδίκηση του σέντ αυτού. Ο Αποέλ ο οποίος δείχνει δείγμα ανεβάσματος στην απόδοσή του στα τελευταία λεπτά. Δεν έχει περιθώρια. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Ο κύριος Γιαβάνης κάλεσε στο μένα time out για να σώσει κάπως την κατάσταση, να μην αφήσει το Αποέλ να ξεφύγει στο σκόρ ουσιαστικά. Ναι, περισσότερο να σπάσει το ρυθμό, και το ρυθμό του, του σέρβις. Να ηρεμήσει λίγο η ομάδα από τα, λάθη, τα δύο αλεπάλη λάθη που είχε κάνει στην υποδοχή. Να δούμε αν αυτό θα το πετύχει. Με τον Βερίσιμο και τον Λούνα να κάνουν πάρα πολύ καλό τρίτο σετ. Σημαντικές βοήθειες φυσικά και τον Πούλκο, ο οποίος ανέβηκε σε αυτό το τρίτο σετ. Δύσκολο σερβίς από τον Λούνα. Τον μπλόκο όμως από Χρυσοστόμου και Πούλκο. Out. Με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει η ανόρθωση σε 20-20. Έξυπνο χτύπημα και αυτό. Χρησιμοποίησε το χαμηλό μπλοκ από την άκρη. Πήρε το block out. Σύγησε ο Παλχαρίνης στο τρίτο σετ, πήρε σκυτάλι όμως ο Σόρενσεν, ναι, για υπάρχει, την ανόρθωση. Ναι, υπάρχει μια αλληλοκάλυψη θα λέγαμε, ο ένας καλύπτει τον άλλον. Σόρενσεν στο σερβίς. Στον Λούνα, άσχημο τον μπλοκ από πλευράς ανόρθωσης και του Παλχαρίνη μαζί με τον Στρουγκάρεβιτς. Με αποτέλεσμα ο πόντος να γραφτεί για τον Αποέλ. Πούλκο στο σερβίς για τους γαλαζοκίτρινους. Πέρασε την μπάλα, έβαλε δύσκολα στον Παλχαρίνη. Καρφί από τον Μαρτίνες, έβγαλε άμυνα ο Αποέλ. Βερίσιμο, καρφί, πόντος για τους γαλαζοκίτρινους. Προβάδισμα 2 πόντων μάλιστα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια και του Πασαδόρου και του επιθετικού. Ο οποίος τέλειωσε την φάση ο Βερίσιμο και νέο time out εσπευμένα από τον κύριο Γιαπάνη. Βλέποντας τον Αποέλ να πατά καλύτερα στα τελευταία στάδια του τρίτου σετ και να βάζει δύσκολα στην ανόρθωση.
Εγώ νομίζω ότι ο Αποέλ τώρα χρησιμοποιεί αυτό που πιθανώς θα μπορούσε να έχει κάνει νωρίτερα. Την πίεση δηλαδή της ικανότητας δύο παικτών τουλάχιστον και του Λούνα και του Περίσιμου στο σέρβις. Μεγάλη πίεση στην ανόρθωση και λίγη περισσότερη προσοχή στην επίθεση. Αυτό έγινε και οι δύο αθλητές πιέσανε στο σέρβις, μειώσανε τη διαφορά και στη συγκεκριμένη περίπτωση βγήκαν και δύο πόντους μπροστά. Επέστρεψαν οι δύο ομάδες στο παρκέ με τον Πούλκο να πηγαίνει να σερβίρει για τον Αποέλ. 22-20 στο τρίτο σετ. Θυμίζουμε 2-0 προηγείται η ανόρθωση στα σετ 25-19 και 25-22. Παλχαρίνη απάντηση στον μπλοκ του Αποέλ. Σόρενσεν εκ νέου μπλοκ από τους γαλαζοκίτρινους. Εμπόρεσε όμως τον μπλοκ να δουλέψει σωστά σε αυτή την φάση όπως την προηγούμενη. Μειώνει η ανόρθωση σε 21-22. Με τον Παλχαρίνη. Να πηγαίνει για το σερβίς σε πρώτο χρόνο Χρυσοστόμου. Έξω η μπάλα. Σύμφωνα με τον επόπτη, ισοφαρίζει η ανόρθωση σε 22-22. Ήταν έξω η μπάλα καθαρά. Έξω η μπάλα. Και time out αυτή τη φορά από πλευράς του κύριου Μέλκα. Με τον... Μετά την ισοφάριση σε 22-22, πάμε σε συναρπαστικό φινάλε στο τρίτο σετ. Πιστεύω ότι ο Αποέλ παίζει σε εισαγωγικά το τελευταίο του χαρτί. Δεν υπάρχει άλλο σετ για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Αν το πάρει, θα μπει ξανά στο παιχνίδι από την αρχή. Το βάρος θα μεταφερθεί στα πόδια των αθλητών της ανόρθωσης. Και το θέμα είναι τι αντίδραση θα υπάρχει εκατέρωθεν. Επέστρεψαν οι δύο ομάδες στο παρκέ με τον Παλχαρίνη να συνεχίζει να σερβίρει για την ανόρθωση. Παλχαρίνη στο σερβίς, υποδοχή από τον Παντελή. Λούνα δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα στο δικό του καρφί. Προβάδισμα για κρίσιμο την ανόρθωση. Λάθος. 23-22. Βλέπουμε ξανά την φάση. Δεν ανέβηκε όσο ίδιος θα ήθελε. Η πάσα δεν ήταν και τόσο καλή από τον Πασαδόρο. Με αποτέλεσμα η ανόρθωση να επιστρέψει το προβάδισμα κοντά της Λούνα. Και πάλι καρφώνει μπλοκ από πλευράς ανόρθωσης. Περίσιμο καρφώνει άμυνα από πλευράς κυρίας. Έσωσε ο Σόρενσεν. Χρυσοστόμου, διαμαρτύρονται οι του Αποέλ. Συνεχίζεται η φάση. Περίσιμο καρφώνει πόντος για την ανόρθωση. 24-22. Βλέπουμε ξανά την φάση. Στον Γκάρεβιτς. Στον μπλοκ. Εδώ διαμαρτυρήθηκαν για την προηγούμενη φάση για διπλή παράβαση από πλευράς ανόρθωσης. Δεν ήταν ξεκάθαρη η φάση. Οι διαιτητές άφηκαν την εξέλιξη του πόντου. Περίσιμο καρφώνει. 23-24. Παραμένει ζωντανός ο Αποέλ. Set point συνεχίζεται για την ανόρθωση. Το avantage συνεχίζεται για την κυρία. Έχει μια άλλη μια προσπάθεια ο Αποέλ να ισοφαρίσει και να μπει ξανά στην διεκδίκηση του set. Χρυσοστόμου στο σερβίς. Δύσκολο ο Μαρτίνες. Μπλοκ από πλευράς Αποέλ, πετυχημένο αυτή τη φορά. Άσχημη υποδοχή από τον Μαρτίνες, έξυπνο όμως το σερβίς του Χρυσοστόμου στον Μαρτίνες. Απλώς θα έπρεπε να γίνει λίγο καλύτερη διαχείριση στην επίθεση, να γίνει πιο έξυπνο το χτύπημα μέσα στον μπλοκ η μπάλα. Ο Αποέλ ισοφαρίζει σε 24-24, Χρυσοστόμου και πάλι στο σερβίς. Και πάλι άσχημη υποδοχή από τον Μαρτίνες. Λάθος από τον Πασαδόρο του Αποέλ. Θα μπορούσε ο Βερίσιμο εδώ να καρφώσει σωστά. Έβγαλε άμυνα η γαλαζοκίτρινη. Υποδοχή από τον Σπύρου.
Ευκαιρία για την Ανόρθωση. Πόντος για την κυρία. Το λάθος του Πασαδόρου του Αποέλ στήχησε σε αυτή την φάση για τους γαλαζοκίτρινους. Και είχε την ευκαιρία το Αποέλ δύο φορές να κερδίσει τον πόντο. Και δεν το, δεν το εκμεταλλεύτηκε. Στρουκάρεβιτς σερβίρει για το παιχνίδι. Match point για την κυρία. Περίσιμο στην υποδοχή. Σε αυτόν πάει μπάλα για να τελειώσει την φάση. Μπλοκ από την Ανόρθωση, ευκαιρία, τελειώνει το παιχνίδι. 3-0 η Ανόρθωση, 26-24, παρά την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε ο Αποέλ σε αυτό το τρίτο σετ. Η Ανόρθωση κατακτά τη νίκη με 3-0, 26-24 η Ανόρθωση. Φτάνει στην νίκη και παραμένει ζωντανή coach στην διεκδίκηση της τετράδας. Της τέταρτης θέσης. Παρόλο που ο Αποέλ παραμένει στην τρίτη θέση λόγω του ότι έχει μία νίκη περισσότερη από την Ανόρθωση. Έχει 7 νίκες, 5 ήττες ο Αποέλ. Έχει 6 νίκες, 6 ήττες η Ανόρθωση. Με αυτή τη νίκη ο Αποέλ είναι πάνω από την Ανόρθωση. Η Ανόρθωση, η οποία θυμίζουμε, κέρδισε με 3-0 σε το ετών από ελ 25-19, 25-22 και το τρίτο 26-24. Καταληκτικό σχόλιο, coach, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις των δύο προμονητών. Η Ανόρθωση πιστεύω ότι τα είχε όλα σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Και η άμυνα της, και το μπλοκ, και η πίεση του σέρβις, και η τακτική λειτουργήσανε τέλεια. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Αποέλ είχε σκαμπανεβάσματα, βασίστηκε μόνο σε μονάδες, ενώ η Ανόρθωση παρουσίαζε περισσότερο σύνολο. Και αυτό πιστεύω ότι της έδωσε την νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach, για την εδώ σας παρουσία. Ήταν ο βοηθός ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών, κύριος ο Πρωτοψάλτης. Εμείς να περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις δηλώσεις των δύο προπονητών. Thank you.
Επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοση από το Θεμιστόκλειο στάδιο. Ανόρθωση από ελ 3-0. Σπουδαία νίκη από βαθμολογικής άποψης για την ομάδα της Ανόρθωσης. 25-19, 25-22, 26-24 τα σετ για την Ανόρθωση. Έχουμε όμως κοντά μας τον τεχνικό του Αποέλ, τον κύριο Μέλκα. Κύριε Μέλκα, η ομάδα σας δεν κατάφερε σήμερα να κατακτήσει την νίκη. Παραμένει όμως ζωντανή στην είσοδο στην τετράδα. Παραμένει στην τρίτη θέση, έχοντας όμως ισοβαθμία με την Ανόρθωση στους 19 βαθμούς. Ξέραμε ότι αυτό το παιχνίδι έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Μιλήσαμε με τα παιδιά. Είχαμε και εμείς τα προβλήματά μας μετά από την προηγούμενη ήττα με την Σαλαμίνα, αλλά πιστεύω είχε μεγάλο κίνητρο. Δουλέψαμε σωστά, ήρθαμε εδώ, αλλά σε ένα παιχνίδι το οποίο όντως ήταν δύσκολο, ήταν σκληρό όσον αφορά τη βαθμολογία, δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό για το οποίο ήρθαμε. Συγχαρητήρια στην Ανόρθωση, έπαιξε καλύτερα από εμάς. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την τακτική του Πασαδόρου και πιστεύω ότι τα καταφέραμε, αλλά δεν ήμασταν καλοί στο κομμάτι μπλοκ άμυνα. Ειδικά στην άμυνα, σε μπάλες σκοτωμένες, οι οποίες μπορούσαν να μας δώσουν τη διαφορά για να ήμασταν πιο καλά ψυχολογικά για να διεκδικήσουμε τα σετ. Χάσαμε και το τελευταίο σετ με παρόμοιο τρόπο όπως χάσαμε και κάποια άλλα σετ, τα οποία μας έχουν κοστίσει. Η ήττα είναι ήττα, είναι δύσκολο, σίγουρα η θέση μας είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε τώρα υπό αυτές τις συνθήκες, με τις αλλαγές που έχουμε κάνει, να κυνηγήσουμε τις πιθανότητες μας για να μπούμε στην τετράδα. Άργησε ο Αποέλ να μπει στο σημερινό αγώνα. Είδαμε την Ανόρθωση καλύτερη να πατά στο πρώτο σετ. Στη συνέχεια ο Αποέλ στο δεύτερο προσπάθησε, έχασε όμως στις λεπτομέρειες, οφείλω να πω, το σετ. Στο τρίτο ήταν όλα ανοιχτά και για τις δύο ομάδες. Πιο τυχερή στα κρίσιμα σημεία του αγώνα η Ανόρθωση κατέκτησε το σετ αλλά και παράλληλα την νίκη. Όπως είπα, ήταν τα δύο σετ ειδικά, ήταν αυτό που λέμε εμείς tough game, σκληρό παιχνίδι. Η μπάλα δεν ήξερες που θα πέσει, σε ποιο γήπεδο. Όντως φάνηκε λίγο περισσότερο τυχερή η Ανόρθωση, αλλά δεν είχαμε και το καθαρό μυαλό μετά τα προβλήματα που είχαμε. Δεν είχαμε το καθαρό μυαλό, είχαμε πιστεύω αμαντά και στα δύο σετ, το δεύτερο, ειδικά στο τρίτο. Το κεφάλι κάτω, πρέπει να δουλέψουμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε συνέχεια. Υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια. Μια αναγέννηση στο Λευκόθεο και φινάλε με την Ομόνια, το μεγάλο τέρπι στο Ελευθερία. Πως φαίνεται και αν βλέπουμε το πρόγραμμα και εμείς έχουμε αυτά τα δύο παιχνίδια όπως είπατε σωστά, αλλά και η Ανόρθωση έχει ΑΕΚ Καραμπά εκτός και Παφιακό εντός. Τώρα λογικά όλα μπορούν να συμβούν και να είμαστε το ίδιο στο τέλος, αλλά εδώ στην Κύπρο με τη λογική δεν πας μερικές φορές. Γι' αυτό θα δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να καταφέρουμε το στόχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον τεχνικό του Αποέλ, τον κύριο Μέλκα. Να του ευχηθούμε καλή συνέχεια για τον Αποέλ. Έχουμε κοντά μας σε πολύ λίγο και τον τεχνικό της Ανόρθωσης, τον κύριο Γιαμπάνη, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του στην έκτη φετινή της επιτυχία. Συγχαρητήρια κύριε Γιαμπάνη. Πώς είδατε καταρχήν την σπουδαία όπως εξελίχθηκε νίκη αλλά και εμφάνιση της Ανόρθωσης? Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που ήταν από πριν να ξεκινήσει, ξέραμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε. Θα πω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλούς παίχτες και εμπειρούς. Προετοιμαστήκαν κατάλληλα. Θεωρώ ότι δίκαια κερδίσαν το παιχνίδι βάσει της αποδοσής μας. Και τώρα μας μένουν δύο παιχνίδια ακόμα που είναι για μας τελική για να μπορέσουμε να καταφέρουν τους στόχους μας που είναι να μπούμε στην τετράδα. Η Ανόρθωση η οποία απάντησε ουσιαστικά στον Αποέλ στο 3-0 του πρώτου γύρου. Ωστόσο παραμένει σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας σε περίπτωση πάντα ισοβαθμίας. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Η αλήθεια ότι δεν είχαμε κάνει καλή αρχή, είχαμε ένα κακό ξεκίνημα. Και αυτά τώρα τα βρίσκουμε μπροστά μας, όμως με θέληση και με σωστή δουλειά είμαστε στο δρόμο για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Πού κρίθηκε, πιστεύετε, ο σημερινός αγώνας? Η Ανόρθωση ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τον αγώνα, κατέκτησε εύκολα σχετικά το πρώτο σετ. Στη συνέχεια, δεύτερο και τρίτο σετ κρίθηκαν όλα στις λεπτομέρειες. Η Ανόρθωση όμως φάνηκε στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα πως ήταν πιο έτοιμη για τον σημερινό αγώνα. Αυτό ακριβώς, ναι, ότι θα σταθώ περισσότερο στο τρίτο σετ.
που πήγαμε μια φάση να χάσουμε τον έλεγχο του σετ. Ευτυχώς εκεί οι παίκτες μου κατάλαβαν ότι ίσως να πείνασαν κιόλας και θέλουν να λύσουν το παιχνίδι πιο νωρίς και κατάλαβαν ότι πρέπει να λύσουν το παιχνίδι στο 3-0 για να μην πούμε σε περιπέτειες να πάμε σε έξτρα σετ. Εκεί σε αυτή τη στιγμή αντιδράσαν σωστά, με μυαλό, σε κρίσιμες φάσεις και καταφέραμε να πάρουμε το σετ, να το γυρίσουμε και να το πάρουμε. Αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο, είναι πολύ δύσκολο αυτό στο τελευταίο σετ με την πίεση του αγώνα και του συγκεκριμένου σετ να καταφέρεις να επανέλθεις. Και τους δίνω συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια που έκανα σήμερα. Επόμενος αντίπαλος, ΑΕΚ Καραβά, εκτός έδρας, φινάλε με τον Παφιακό στο Θεμιστόκλειο στάδιο. Ναι, και τα δύο παιχνίδια δύσκολα, τις δυσκολίες τους. Η ΑΕΚ Καραβά, μια πολύ καλή ομάδα, που είδαμε και τελευταία ότι καμία ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει εύκολα, δεν είναι εύκολη για καμία ομάδα, ακόμη περισσότερο στο γήπεδό της. Και στόχος είναι σίγουρα μια καθαρή νίκη για να μπορέσουμε τελευταία αγωνιστική και ευελπιστώ με αρκετούς φιλάθλους μας στο γήπεδο να παλέψουν το παιχνίδι με Παφιακό. Ήταν ο τεχνικός της Ανόρθωσης ο κύριος Γιαμπάνη. Να του ευχηθούμε καλή συνέχεια και στην Ανόρθωση για την πορεία του στο πρωτάθλημα. Εμείς απλά να επιθυμίσουμε στο Θεμιστόκλειο στάδιο η Ανόρθωση επικράτησε 3-0 του Αποέλ. 25-19, 25-22, 26-24 τα σετ για τους κιανόλευκους της αμοχός του. Κάπου εδώ η ζωντανή μας μετάδοση κλείνει από το Θεμιστόκλειο στάδιο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Παρασκευή για ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι του παιδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Καλό σας βράδυ. Σε πρώτο χρόνο ο Χρυσοστόμου νέζευσε να σερβίρει. Επάρει Πούλκο, δεν έβγαλε άμυνα αυτή τη φορά ο Σπίρ για το σερβίς από πλευράς Αποέλ. Μαρτίνες. Μοντίκλου, από την άλλη ο Αποέλ με νίκη με οποιοδήποτε σκορ ουσιαστικά σε την μπάλα. Ο Μπαλχαρίνη δίνει όμως τη δυνατότητα στον Βερίσιμο να κάνει σερβίς. Ο Μαρτίνες έβγαλε άμυνα, ο Βερίσιμο πέρασε την μπάλα έξυπνα ο Χρυσοστόμου. Σαν συνεργάτη και όχι σαν αντίπαλο το χρησιμοποιούν για να κερδίσουν πόντο και όχι για να χάσουν. Ο Μπαλχαρίνη πέρασε την μπάλα στο σερβίς. Δεν βγάλε όμως άμυνα καλή από πλευρά Ανόρθωσης με αποτέλεσμα. Να περάσει την μπάλα ο Σπύρου αποτυχημένα. Μαρτίνες. Το καρφί ασυνεννοησία. Την μπάλα ο Βερίσιμο. Ευκαιρία για την Ανόρθωση. Λάθος από τον Λούνα. Όχι και τόσο καλό το πέρασμα. Δίνει την ευκαιρία στην Ανόρθωση να το τελειώσει το παιχνίδι. Δεν το τελειώνει όμως. Λόκα από πλευρά Αποέλ. Εκ νέου προσπάθεια για την Ανόρθωση. Ο Μπαλχαρίνη όμως δεν μπόρεσε να τελειώσει την φάση. Και τον Αποέλ. Η Ανόρθωση παραμένει η ίδια, δεν έχει αλλάξει. Αν και το ποσοστό στην επίθεση στην υποδοχή από τον Παντελή. Περίσιμο καρφώνει έξυπνα στην διαγωνία. Κνέζεβιτς στο σερβίς. Σε πρώτο χρόνο Χρυσοστόμου πιάνει στον ήρθε από πίσω ο Μαρτίνες, κάρφωσε στην ευθεία. Και πάλι ο Χαλούμης Πούλκο πέρασε απλά την μπάλα Χατζηδαμιανού. Σπύρου σε πρώτο χρόνο Κνέζεβιτς. Ωραίο φινάλε. Υποδοχή από τον Μαρτίνες πέρασε την μπάλα έξυπνα εκεί ο Σόρενσεν. Δεν πρόλαβε ο Χαλούμης. Εύκολο σερβίς από τον Λούνα. Τον μπλοκ όμως από Χρυσοστόμου και Πούλκο. Out του Αποέλ. Σόρενσεν εκ νέου μπλοκ από τους γαλαζοκίνδυνους. Δεν μπόρεσε όμως και από τον Παντελή Λούνα. Δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα στο δικό του καρφί. Δύσκολο ο Μαρτίνες. Μπλοκ από πλευρά Αποέλ. Πετυχημένο αυτή τη φορά. Υποδοχή από τον Σπύρου. Ευκαιρία για την Ανόρθωση. Πόντος για την κυρία. Πάει μπάλα για να τελειώσει την φάση. Μπλοκ από την Ανόρθωση. Ευκαιρία. Τελειώνει το παιχνίδι. 3-0 η Ανόρθωση. 26-24. Παρά την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε ο Αποέλ σε αυτό το τρίτο σετ. We'll be right back.
ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα.